καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος κορχοπηδίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες κάπτου δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει υπέροχα πράγματα για σας. Και σήμερα θα κάνουμε ραδιοψυχοθεραπεία για την ψυχοπλακωτισμό. Και σήμερα θα δώσουμε υπέροχα πράγματα πέρα από τον καλύτερο μας εαυτό. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει για σας υπέροχα δώρα. Τι κάνετε, όλα εντάξει, όλα υπέροχα, όλα υπό έλεγχο. Εδώ είμαστε, Κωνστάτσαρο στο μικρόφωνο, ο Ιάφετο Μουτσουνάρα μου. Με Αναστασία πίσω από τον Πλυμνίκη. Γεια σου, Αναστασία. Και όλους σας εκεί πέρα έξω, είμαστε καλά, είμαστε σε καλή κατάσταση, όλα εντάξει. Έχω να σας πω ότι σήμερα κληρώνουμε τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το κρεοπωλείο. Κάτσε λίγο να βάλουμε το μπιμπλίκι αλλού, περίμενε. Εδώ, ένα-δύο. Εδώ καλύτερα. Σήμερα λοιπόν κληρώνουμε τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Εκλεκτό κρεοπωλείο, το εκλεκτότερο της πόλης. Υπέροχα πράγματα. Εδέσματα, εκλεκτά που εσείς επιλέγετε. Μενελάω 29 στον Εύωσμο. Σούξου μουξου. Αυτό είναι το ένα από αυτά που κληρώνουμε. Το δεύτερο είναι 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ Παραθηναϊκός, ΠΑΟΚ Βάζελος. Την Δευτέρα είναι αυτό το match. Τα κληρώνουμε σήμερις. Γράφετε FM. Αφήνουτε κενό και το ομολομπουμπουνάτε στο 54526 για να κάνουμε κλήρωση. Τα κρέατα και μέσα από τα τηλεφωνάκια σας. Σε λίγο που θα ανοίξουμε γραμμές. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκπληκτικά πράγματα, LG, πλυντήρια, τα κορυφαία που κυκλοφορούν στην πιάτσα. Νούμερο 1 στην αγορά, έρωτας για τις γυναίκες. Με τα πλυντήρια LG. Τελευταία λέξη τεχνολογίας, αθόρυβα, οικονομικά, υπέροχα. Εκεί ξέρετε ότι θα είστε βέβαιοι. Θέλεις να λερώνεις τα ρούχα σου για να τα βάλεις στο πλυντήριο. Υπάρχουν γυναίκες που δεν βλέπουν τηλεόραση, κάθονται μπροστά στα πλυντήρια LG και παρακολουθούν τα προγράμματα. Γύρω. Και γουστάρουν κιόλας. Ελτσί πλυντήρια. Και βέβαια, τα λύσαμε τα θέματά μας με τα ακουστικά. Και βέβαια, αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Σε λένε Δημήτρη. Γιορτάζει το Αγίου Δημητρίου, πολιούχος πόλης. Στο Νικολαίδη σου έχουμε τα καλύτερα κεράσματα. Λαχταριστά παστάκια, κοκάκια. Εκλεγάκια, τρουφάκια, αφράτα σουδάκια. Αυτά πώς μου αρέσουν. Τώρα έχω πει αυτά, έχω πάρει, δηλαδή, πήρα δύναμη, πήρα ενέργεια για τρεις εκπομπές. Και τάρτες με απίθανους συνδυασμούς φρούτων, με μία επίσκεψη, θα δεις λαχταριστές τούρτες, παραδοσιακές, με γεύσεις που τρελαίνουν, κούκις, ωραίο, λίλα, πάουζε, νουτέλα, black forest και πολλές άλλες νουτέλα. Έλα νουτέλα. Έλα γιατί έχω βαρέσει μπιέλα. Έλα νουτέλα. Νουτέλα είμαι ρέντα. Ιδού η απορία. Σέξπιρ γατάκι. Να ζει κανείς να μη ζήλει. Να ζει φυσικά. Αλλά νουτέλα είμαι ρέντα. Τέλος πάντων. Εύωσμος. Δύο καταστήματα. Καρολή και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Πολλά έχουμε και σήμερα ετοιμάσει για σας. Πολλά έχουμε στο τευτέρι μας. Άλλα εννοείται ότι θα πούμε. Το συζητάω έτσι. Δηλαδή, 1-5 απόδοση δίνει. Στο ερώτημα, θα είναι αυτή η ωραιότερη εβδομάδα της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Η απάντηση είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Και νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος. Ωραία πήγε το Σαββατοκύριακο. Ωραία θα πάει και αύριο, που υποδεχόμαστε την Εθνική Τουρκίας στην ουσία, στις 6 στο Παλατάκι, και το Παλατάκι πρέπει να είναι κατάμεστο, να πιτσικάρει από κόσμο, από τρέλα, από πάθος, για την πολλάκης πρωταθλήτρια ομάδα του βόλεϊ, που και φέτος έχει
σπουδαίο σύνολο, σπουδαίες μονάδες, σπουδαίες φιλοδοξίες να επιστρέψει στο θρόνο της, εκεί που της πρέπει, εκεί που της αρμόζει. Κάτσε λίγο να φτιάξω το air condition, γιατί η ψήξη δίνει απόδοση 1-0-5. Σήμερα όλα ανάποδα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτά καλά, δεν είναι. Όλα, δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Πριν προχωρήσουμε στο παρασύνθημα, να πω ότι σήμερα, άμα γουστάρετε, θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. Ετοίμασε μετά ρολογάκια, γκόν και τέτοια, άμα θέλεις. Και θα δούμε ανάλογα πώς θα πάμε. Ανάλογα με τα κέφια μας. Ο αρχισυντάκτης της εκπομπής, κύριε συντάκτη, όλα καλά. Όλα καλά. Πιστεύεις θα έχω μια ωραία εκπομπή? Πιστεύω ότι θα έχω μια εξαιρετική εκπομπή. Και όπως μου είχαν πει και οι γιατροί, όταν θα αρχίσεις να μιλάς με τον εαυτό σου, τότε είναι πράγματα δύσκολα. Ή το άλλο, όταν είσαι σπίτι, λέει, και βλέπεις, λέει, μια κωμωδία, γελάς, λέει, δυνατά. Λέει, τι θα βάλω σιγαστήρα. Λέει, τι, άμα είσαι μόνος σου, μιλάς μόνος σου. Μόνος σου, άμα μιλάς, είναι λίγο ένα θέμα. Όταν είσαι ένας εσύ, όταν είσαι μόνος στο σπίτι, μιλάς δυνατά. Κανονικά. Πάω τώρα να πάρω το νερό από το ψυγείο. Και δεν φτιάχνω μια σαλάτα να φάω. Τα λες στο δυνατά. Μα, να το δεις αυτό. Γι' αυτό κολλήσαμε στην εκπομπή, να ξέρεις. Έχεις κι εσύ, έχεις μια μούρλα, την έχεις. Ελάτε στην παρέα μας. Θέλουμε σήμερα να ξεκινήσουμε με μια απλή μαθηματική πράξη. 3-7. Όχι, 21. 3-7-21, λες εσύ. Αναστασία, εμείς που είμαστε ΠΑΟΚ, τι λέμε? 3-7-19. Είναι 3-7-19. Διότι έχουμε πρίκα από πέρσι το -2. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Επειδή σκούζει η ΑΕΚ, κάθε μέρα, όλη μέρα, να μην το ξεχνάμε. Ότι έχουμε το -2. Κανονικά θα είχαμε 7-7, 3-7, 21 μας μάθανε στα σχολεία μας. Οι δάσκαλοι μας. Έλα μου ντε, που εδώ δεν ισχύει, είναι 3-7-19. Από εδώ και πέρα αρχίζει η μάχη. Ήδη στο γάβρο τους μπουζούριασε ο Μαρτίνς, ο οποίος πραγματικά έχει φιλοδοξία να δει την παρέλαση. Μπράβο, γίγαντα, αυτό είναι φιλοδοξία, να προλάβω την παρέλαση. Στην ΑΕΚ, η μεγάλη Μπάγερ Μονάχου έρχεται σήμερα. Και θα δούμε πώς θα πάει το μάτς όταν η ΑΕΚ παίζει με κανονικούς αντιπάλους στην Ευρώπη. Με τέτοιους που αντιμετωπίσαμε εμείς μέσα στο κατακαλό καιρό. Σκίσαμε τις σάρκες μας, αδειάσαμε από δυνάμεις, παίξαμε με τα θηρία για να μπορέσουμε να φτάσουμε ένα βήμα από εκεί που η ΑΕΚ βρέθηκε σκανδαλωδώς, αφού της άνοιξαν το δρόμο με την περσινή κλοπή. Η μάχη λοιπόν ξεκινάει από εδώ και πέρα. Το νου μας, ρε μάλια. Το νου μας. Το λέμε συνέχεια. Γιατί? Δείτε λίγο πώς τώρα το σύστημα, αφού βλέπει τον ΠΑΟΚ τόσο δυνατό, χωρίς να παίζει την μπάλα που μπορεί και την μπάλα που έπαιζε πέρσι, να προχωράει, να μην καταλαβαίνει τίποτα, η πιάτσα, το γνωστό στήσιμα, ήδη στο διαδίκτυο, τι παροτρύνουν οι αξίδες? Μελισανίδη, κάνε αυτό που ξέρεις. Κάνε αυτό που ξέρεις τι? Όχι μεταγραφές, όχι ενίσχυση στην ομάδα, κάνε αυτό που ξέρεις, το παρασκήνιο. Ξεκινήστε πάλι. Πώς θα κλέψετε, πώς θα αφαιρέσετε βαθμούς? Πέρα λοιπόν από το τι θα κάνουν οι άλλοι, πρέπει και εμείς να έχουμε 1000% το νου μας. Να είμαστε ψηλιασμένοι, να είμαστε υποψιασμένοι, να μην αφήσουμε κανέναν, είτε εκτός οικογένειας, είτε ακόμα και εντός οικογένειας, να βλάψει τον ΠΑΟΚ. Να υποσκάψει όλο αυτό, να βάλει δυναμίτη στην πορεία της ομάδας προς το πρωτάθλημα. Σε ένα ακόμα πρωτάθλημα μετά το περσινό. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά ανάλυση. Ωραία το είπε ο Πρίγιοβιτς, ο Αλέκος ο Παστελωτής. Παιδιά, ωραία τα ντέρμπι λέει, αλλά θέλω να σας πω ότι και τα μικρά μάτς είναι αυτά τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Αλλιώς δεν έχει κανένα
δεν έχει κανένα λόγο, δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία αξία μάλλον να παίρνεις τα ντέρμπι και να πάμε να χάσουμε τα μικρά μάτς. Με τα μωρά, ντεμέκ τα μωρά του Δονή θα ασχοληθούμε σε λίγες μέρες. Πρώτα έχουμε το μάτς την Πέμπτη με τη Βίντι που είναι πολύ μεγάλη σημασία για να προχωρήσουμε στον επόμενο γύρο. Για να πιάσει τόπο η νίκη που κάναμε με την Πάτε Μπορίσοφ. Για να έχει αντίκρισμα αυτή η νίκη, αυτό το διπλό μέσα εκεί. Και καλώς το είπε ο Αλέκος, ο Παστελότης. Δεν είναι ηρωνία τις μέρες που πουλιέται το όνομα της Μακεδονίας μας, δύο Αλέξανδροι να διαπρέπουν μέσα από την καψούρα μας, μέσα από μια ομάδα που έχει την έδρα της στην καρδιά της Μακεδονίας και που πρεσβεύει αρχές και αξίες διαχρονικές, μακριά από κόμματα, από ακραίες παρατάξεις, από ακραίες ιδεολογίες. Δύο Αλέξανδροι, δεν είναι φοβερό? Διότι μία ομάδα για να προκόψει, για να πάει μπροστά, πρέπει να έχει σπουδαίο τερματοφύλακα, σπουδαίο center for. Το α και το ω που λένε. Και έχουμε και σπουδαίο τερματοφύλακα που σώζει την ομάδα εκεί που πρέπει με τις επεμβάσεις του, με το πέναλτι προχθές γιατί είναι κομβικό εκείνο το σημείο, αλλά... Και μπροστά ο άλλος, τι να πούμε ρε παιδιά, θέλετε να πούμε λίγο για τον Παστελωτή? Τον Άλεξ Παστέλ, γνήσιο απόφυτο της σχολής Παστέλ. Θέλετε να πούμε, 47 γκολ, 47 γκολ παιδιά. 47 γκολ και ξέρετε πόσα είναι τα μάτς που έχει παίξει? 74! Σε 74 μάτς τα βάζω όλα μέσα, έτσι. Δηλαδή πρωτάθλημα 48 μάτς, κύπελο 14 αγώνες και Europa League, Champions League, προγραμματικά τα πάντα όλα 12. Έτσι δεν είναι 48 και 14 και 74, καλά τα λέω, 8 και 2, 10 και 4, 14, ναι, 74. Σε 74 μάτς 47 γκολ. Με το κεφάλι θες 9, με το πόδι θες το δεξί 31, με το πόδι το αριστερό 7. Θέλω να τον δω να γεμίζει ρητίδες στη Θεσσαλονίκη. Αυτόν τέλος τον κρατάς εδώ. Πώς έμεινε εδώ ο Πάμπλο Γκαρσία? Πώς έμεινε εδώ ο Λίνο? Πώς μείναν αυτοί εδώ, γεράσαν εδώ και κλείσαν στην ουσία την καριέρα τους εδώ? Πώς ο Βιερίνια θα τελειώσει εδώ? Αυτός τέλος, βρήκαμε έναν τέτοιον. Και φυσικά δικαιώνεται και ο Ιβάν που γύρισε την πλάτη και στα διψήφια νούμερα εκατομμυρίων. Τους τρώσαν χαλή οι Κινέζοι, κάτι δεκάρικα, 10 εκατομμύρια μπραβ για την ομάδα, 4 εκατομμύρια στο χέρι στον παίκτη το χρόνο, σε καλές οι φιλοδοξίες. Αλλά άμα αρχίσει τώρα η Πριγιοβίτσα να τα γόρι μου, πώς τα βλέπεις 4 εκατομμύρια το χρόνο? Μα ξέρεις, δεν είμαι ακόμα 35 χρόνων να πάω στην Κίνα. Ναι, αλλά έχουμε υποχρεώσεις, αυτά, οικογένεια, έτσι αλλιώς άμα αρχίζει η μουρμούρα. Αυτόν εδώ λοιπόν κοιτάμε να τον έχουμε ευτυχισμένο, γιατί μας κάνει ευτυχισμένους. Αυτούς που μας δίνουν χαρές κοιτάμε και εμείς να τους έχουμε χαρούμενους. Γι' αυτό του κάνανα προσαρμογή, γι' αυτό νιώθει βασιλιάς εδώ. 11 ομάδες είχε αλλάξει ο Λεβέντης μέχρι να έρθει σε εμάς. 11 στα 26 του. Και όταν 26 Ιανουαρίου, το θυμάμαι σαν τώρα, 26 Ιανουαρίου του 17 ακούσαμε, διαβάσαμε ότι πήραμε ένα παίχτη από μια πολωνική ομάδα, πάλι βγήκαν οι γκρινιάρδες. Εννοείται, πάντα υπάρχουν. Καλά, από τη Λεχ Πόζναν, από την, όχι, από τη Λέγκια Βαρσοβίας, από εκεί. Κι αν ήταν τόσο καλός, το κλασικό, έτσι. Δηλαδή μια πραγματικά εντυπωσιακή μουρμούρα πάντα. Αν ήταν καλός θα ερχόταν σε εμάς. Γιατί ρε, εμείς τι είμαστε να πούμε? Ουγκάντα. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ, εντάξει, το πρωτάθλημα είναι απαξιωμένο. Όταν όλος ξέρει ότι θα είναι βασιλιάς εδώ, ότι θα ζει παραδεισένια σε ένα υπέροχο, σε ένα ευλογημένο μέρος, μέσα στον ήλιο, 9 μήνες, 10 μήνες το χρόνο, πλουσιοπάροχα τα συμβόλαια, τα πρίμ, τα εισιτήρια, η οικογένειά του, τα σχολεία του, τα πάντα όλα, με πορείες στην Ευρώπη μόνιμες,
Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όταν σηκώνονται και πάνε στη Σαγκάη να παίξουν μπάλα ή στην Κίνα, πώς πάνε. Όταν λοιπόν εκείνο το πρωινό της 27ης Ιανουαρίου του 2017 είπαμε ότι πήραμε παίχτη και είπα ματάκι χορταράκι, πάλι κάποιοι να. Και γιατί σε εμάς αρχόταν να μην ήταν τόσο καλός. Και γιατί να έχει αλλάξει το σώμα. Καθίστε ρε παιδιά. Καθίστε ρε παιδιά να το δούμε πρώτα. Και τι είναι αυτό με την κοτσίδα και ποιος νομίζει ότι είναι ο Ιμπραήμοβιτς. Τον προτιμώ από τον Ιμπραήμοβιτς, σας το λέω ξεκάθαρα. Γιατί ο Ιμπραήμοβιτς είναι 36 και θα κάνει και προβλήματα. Τι παραπάνω θα μου πρόσφερε δηλαδή ο Ιμπραήμοβιτς από αυτά που κάνει αυτός εδώ. Που το τίποτα το κάνει γκολ. Τι θέλεις με λόμπα, ψιλοκρεμαστό, με κεφαλιά. Θα ρίξω το σώμα μου. Να πάρω την κεφαλιά που θα φεύγει η μπάλα έξω. Προχθές θα κάνω στην ουσία τάκλινγκ και θα την βρω την μπάλα έτσι να της δώσω ύψος. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ματάκι χορταράκι. Αφήστε να τον δούμε ρε παιδιά πρώτα. Και τώρα υπάρχει έστω και ένας παοξής να μην στάζει μέλι το στόμα του. Είναι το μεγαλύτερο σέντερφορ που είχαμε ποτέ μαζί με το Σαράφι. Το μεγαλύτερο σέντερφορ που πάτησε στα μέρη μας που φόρεσε τη φανέλα. Μαζί με αυτούς που ξέρετε και που σκέφτεστε, ναι. Μαζί με τον Κωστίκο, εγώ θα πω, οκ. Okay. Μαζί με τον Κούλη Αποστολίδη, ναι. Μαζί με τον Χρήστο Δημόπουλο, τον Φωνιά. Βεβαίως, μαζί με τον Κλάους. Δεν ξεχνάω κανέναν. Και απλά δεν μπορώ να έχω τόσο αποκρισταλωμένη άποψη για τον Γκέσαρα, γιατί ήμασταν μωρά όταν έκανε αυτά που έκανε, όταν εκπόρθησε κάθε εστία και όταν ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερς όλων των εποχών του ΠΑΟΚ. Τούτος εδώ όμως είναι άλλη πάστα, είναι λαγωνικό, δεν διδάσκεται αυτό. Πώς το λένε δηλαδή ρε παιδί μου. Βλέπεις, τον βλέπεις, είναι άφαντο, άλλο άφαντο, μπορώ άφαντο σε όλο το μάτς. Δες, παίζει ρε γάμο, τι γίνεται ρε μπίμπι μου. Παίζει. Μπορεί να είναι άφαντο σε όλο το μάτς, άσε που έγινε αρκετά πιο συμμετοχικός. Θυμίζομαι αποκορύφωμα τον τελικό με τη Χάρτινη κάτω στο ΆΚΑ, 12 Μαΐου. Έγινε αρκετά πιο συμμετοχικός. Και λες, παίζει. Παίζει. Εκεί που δεν το περιμένεις, χάξα την κόμπρα. Δυο χτυπήματα, γεια σας, ευχαριστώ πολύ, όπως με την ΑΕΚ. Γκολάρες και με την ΑΕΚ. Και το πρώτο που τους περνάει όλους στο σπριντ και έχει την ψυχραιμία. Έχει το καθαρό μυαλό, γιατί εκεί φαίνεται η κλάση. Όταν σε κυνηγάνε τα σκυλιά να σου πάρουν τα πόδια, ειδικά ο παίκτης που έχει κάνει λάθος γύρισμα, όπως ο οικονόμου, σκυνηγάει να σου πάρει τα πόδια γιατί ξέρει ότι καταδικάζει την ομάδα. Έχει την ψυχραιμία, έχει την υφαλιότητα, την ηρεμία. Σαν να είναι ξάπλα σε μία ώρα δίπλα στη θάλασσα και ακούει το κύμα. Τους γλάρους. Και ανακατεύει τον καφέ με τέτοια ηρεμία, με τέτοια σχεδόν προκλητική στάση απέναντι στον αντίπαλο. Έχει την ψυχραιμία να σημαδέψει το γάμα εκεί που οι αράχνες φτιάχνουν το σπίτι τους και λένε δεν μας ενοχλήσει κανένας καρκίνος. Εκεί που πηγαίνει η επίσκεψη μόνο για γλυκά και λαμπάδα το Πάσχα ο Σπάιντερμαν. Πάρε το Τεμεσίρι. Και προχθές 8 στους 10 επιθετικούς δεν βάζουν αυτό το γκολ που έβαλε. Και πήραμε τον Άρη μέσα του Χαριλάου. Δεν το βάζουν. Ή θα τη στείλουν ή δεν θα προλάβουν και θα πούμε όχι ρε, δεν, όχι ρε, πώς πέρασε η μπάλα ξεστά, δεν την πρόλαβε. Ή θα τη βρει και θα τη στείλει στα πουλιά. Ή θα τη βρει και θα τη στείλει στον αμυντικό ή πάνω στον τερματοφύλακα. Ή θα τη βρει και θα τη στείλει πάνω από την εστία. Γέρνει το κορμί του, βάζει το πόδι του έτσι ώστε να δώσει ύψος και να σημαδέψει και γωνία ο Αλιταράς. Σπάνια πάστα. Γι' αυτό λοιπόν ένα μεγάλο μπράβο. Και αυτό το καλοκαίρι, τελευταίες μέρες σκάνε προτάσεις από την Μπορντό, το γαλλικό πρωτάθλημα αναβαθμισμένο, με Paris Saint-Germain μέσα, με Neymar, με αυτά, με έτσι με αλλιώς, με Mbappé, στα πολύ πάνω του. Η Γαλλία παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα πάω να παίξω στη χώρα που πήρε το Μουντιάλ. Έρχεται πρόταση στην Μπορντό, έρχεται πρόταση και από τη Sporting Λισαβόνα στις τρεις κορυφές στην Πορτογαλία, εκεί που ξέρεις ότι θα σε βλέπει όλος ο πλανήτης. Και ευτυχώς, όχι ευτυχώς, και μπράβο τους που γυρίσαν την πλάτη στα εκατομμύρια. Να τα κάνω τι, να τα πάρω και να βρω, να πάω να βρω άλλους δύο. Μα θα δέσουν τόσο πολύ με την ομάδα. Μα θα αφομοιώσουν όλα αυτά που θέλει
ο balance, very important. To have the self-confidence and the balance. Θα μάθει τα χούγια των άλλων γρήγορα. Οι άλλοι θα μάθουν τα χούγια του. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι χτίζονται οι μεγάλες ομάδες. Κρατώντας αυτούς που πρέπει. Χαμός έγινε στα ποδητήρια. Ξεσάλωσε πρώτος και καλύτερος. Εδώ δεν χρειάζεται να βάλω quiz, το καταλαβαίνετε. Ο μεγάλος διμπιντάει. Το έχουμε πει πολλές φορές. Σε γουστάρουμε. Πρόσεξε. Μην γκρεμείς την καριέρα σου. Τράβα ένα χαλινάρι. Πρόσεξε. Μην κλωτσείς την ευκαιρία. Μην γίνεις αυτοκαταστροφικός. Έχεις τόσο πολύ ταλέντο σου και δώσε εδώ. Δες την παίρνα προ, δες την μπάλα, τρεις μαζί. Άμα θέλεις εσύ τη δίνεις. Δες την παίρνουν ούτε με εγχείρηση την μπάλα από το πόδι. Ούτε με μπλόκα. Και μέσα στα ποδητήρια πανηγύρι. Ο 24χρονος, ο Άμρ, ο Ντιμπιντάι, χαμός. Έκανε μόνο στην περιγραφή. Λένε οι πληροφορίες. Ο Άρντα κάνει δεξιά τρίπλα, έλεγε. Ο Άρντα κάνει αριστερή τρίπλα. Ο Άρντα πάσε στον Λεκαντουρί. Γκόλ από τον Πρίγιοβιτ. Τι παιχταράς που είσαι, βρε, ο Άρντα, έλεγε μόνος του. Τρελό, παιδί. Τρελό. Εγώ πει. Επειδή το κάνω πράξη. Δεν σκότωσα ποτέ το παιδί μέσα μου ολοκληρωτικά. Όταν καταλάβω το παιδί που έχω μέσα μου πέθανε, θα σταματήσω να κάνω και ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Να κάνω ενημερωτικές εκπομπές. Χωρίς το παιδί, γεια σας. Χωρίς την τρέλα του παιδιού, χωρίς τον αυθορμητισμό, χωρίς ίσως την αγνότητά του, χωρίς την εκρηκτικότητα, χωρίς το πάθος που έχει ένα παιδί, χωρίς την φλόγα στα μάτια. Όλα αυτά τα έχει τούτος εδώ. Απλά θέλει λίγο χαλινάρι, να καταλάβει ότι δεν γίνεται. Το νέο προβληματάκι προκύπτει από τον Χατσερίντι. Αποφάσισα και εγώ μετά τις δηλώσεις που έκανα ότι δεν είμαι Έλληνας, δεν νιώθω Έλληνας, δεν έχω καμία σχέση, δεν θέλω, το όνομά μου μόνο είναι ελληνικό. Εφόσον δεν θες εσύ, δεν θέλουμε εμείς 10 φίλε. Χατσερίντι θες, Χατσερίντι. Να πω και κάτι άλλο, δεν μας ενδιαφέρει το όνομά σου, μας ενδιαφέρει να παίζεις μπάλα, να είσαι καλός. Όποτε σε χρειάστηκε η ομάδα, να μην είσαι όπως είναι στο μάτς κυπέλου με τον Άρη, ας πούμε. Και βγήκε δήλωσε στα μέσα. Στη χώρα του ότι δεν είμαι Έλληνας. Δηλαδή σαν είναι μίασμα, έτσι. Παιδιά, δεν είμαι Έλληνας. Okay. Εξήγησε ότι εξοργίστηκε ο Σαββίδης όταν έδειξε στους Ρώσους τις οκρανικές καλαμίδες του και επικοινώνησε ο μικρός Σαββίδης με το μάνατζερ του και λέει κοιτάξτε παιδιά, εμείς εκεί μεγαλώσαμε στη Ρωσία, είμαστε και Ρώσοι. Δεν είναι προσβολή αυτό για μας. Και το εξήγησε αυτός ο ίδιος, ότι να πήγα να δείξω αυτά και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι θα συμβεί το χειμώνα λέει, αλλά αν συνεχίσω να παίζω τόσο λίγο, γιατί να μείνω στον ΠΑΟΚ. Σου είπε κανένας ρε Λεβέντι ψηλέ, ότι εδώ που θα έρθει σαν εξασφαλισμένη θέση στην ενδεκάδα. Και γιατί να σπάσει αυτό το δίδυμο που βρίσκεται με κλειστά μάτια. Να βγάλεις ποιον από τους δύο, αυτόν, ένα μηδέν. Τον Κρέσπο που δεν περνά, όχι δεν περνάει αντίπαλος. Δεν περνάει ούτε η ώρα. Δεν περνάει ούτε το λεωφορείο της γραμμής. Δεν περνάει ούτε σκέψη. Το Βαρέλα, το Μπίστ, να σπάσει το δίδυμο γιατί, για να παίξει εσύ. Το ερώτημα είναι θα υπάρξει δεύτερο Σαμπράνο. Πιθανό να υπάρξει. Εδώ κανένας δεν παίρνει τη φανέλα στο σπίτι του. Όλοι κάτω από τα 4 γράμματα. Το κατάλαβε πέρσι και ο Πρίγιοβιτς, το κατάλαβε φέτος και ο Άρντα, πιθανόν το καταλαβαίνει τώρα και ο Χατσερίντι. Άμα θέλει, να το καταλάβει καλώς. Αλλιώς, άμα δεν παίζω, λέει, θα φύγω. Απειλεί, μας απειλείς δηλαδή. Τι είναι αυτό, απειλεί στον προπονητή, γιατί μαθαίνονται οι δηλώσεις. Τι, έτσι τον εκβιάζει, ας πούμε, ότι θα ψαρώσει, ο Ρουμάνο τον έχει για τέτοιον. Ότι θα ψαρώσει και θα πει, ας πάω το Βαρέλα Κρέσπο, θα το αλλάξω. Θα βάλω αυτό για να μην έχει παράπονο. Δεν πάει έτσι, Λεβέντη. Δεν πάει έτσι. Αυτά. Στο γάβρο τους μπουζούργιασαν όπως είδατε. Το ερώτημα που απασχολεί τους φίλους μας όλους είναι ο Άρης τι θα κάνει τώρα. Όπως γράφει και χθες ο 533. Θα κερδίσει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Θα παίξει με την ίδια αυταπάρνηση. Ή θα περάσουν αέρα εδώ.
Αυτές τις απορίες έχουμε. Όσο για την αθλητική Κυριακή, τραγουδάκι τους έχουμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, έχουμε να τους πούμε ένα μόνο. Α, κάθε φορά που κερδίζει ο ΠΑΟΚ και προελάβνει, καταλαβαίνουμε τον πόνο τους, το συμμεριζόμαστε, συμπάσχουμε και εμείς μαζί σας, το καταλαβαίνουμε ότι πώς θα το πεις αυτό το 7 στα 7. Εκεί στην κορυφή. Ω Παναγιά μου. Φοβερό διάλειμμα έχουμε κάνει, Αναστασία. Φοβερό. Επόμενο κοπανιά, να ξέρεις. Έτσι. Καριωτάκι, αν θέλετε, μπορείτε να απαγγείλετε. Αποσπάσματα με τη Μαρινέλα με μαύρο μαντίλι να λέει άνοιξε πέτρα. Ό,τι θέλετε, δεν πειράζει. Έτσι. 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 Να βλέπετε την ομάδα αυτή να προελάβνει. Δίκαια επειδή το αξίζει. Παρότι ξεκίνησε με μείον 2. Παρότι έφαγε εχθρικές διαιτησίες από τους Έλληνες. Παρότι τις ακυρώθηκαν γκολ. Παρότι δεν του δόθηκαν απέναλτι. Έτσι. Έτσι. Παρεπιπτόντως, κακός ο ξένος διαιτητής, ο Ιταλός. Κακός. Αυτά που λέτε. Κουλούρης υπέροχος, άλλο το βάρος της φανέλας στον Ατρόμητο, άλλο στον ΠΑΟΚ. Και ο Λάμπρου κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα, βέβαια 2 γκολ προχθές. Στο εξωτερικό βεβαίως, καμαρώνουμε για τα παιδιά αυτά, αλλά ξαναλέω, άλλο το βάρος της φανέλας για τον Κουλούρη. Μακάρι το παιδί, εγώ πρώτος είπα μέσα στο καλοκαίρι ότι θα βάλει 15 γκολ ο Κουλούρης. Εκεί. Άλλο όμως το βάρος της φανέλας, άλλο εδώ. Αυτά που λέτε, θα πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε ότι κληρώνουμε 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός για τη Δευτέρα και τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύοσμο. 3-7! 3-7-19! Το νου μας από εδώ και πέρα, το νου μας στις παγίδες και φέτος θα βαλθούν να μας γκρεμίσουν, θα βαλθούν να μας αφαιρέσουν βαθμούς. Μην τους δώσουμε το παραμικρό πάτημα. Προσέξτε καλά το νου σας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Δεν έχω λόγια για τα παιδιά στην Ιχθυόσκαλα, τα παιδιά στη Μηγανιώνα, που σήμερα το πρωί πήγαν με φέρετρο Άρη. Κυκλοφορεί ήδη το βιντεάκι, αυτό είναι η ωραία καζούρα, αυτά είναι τα ωραία. Μεγάλος χαβαλές έχει γίνει, παιδιά. Κυκλοφορεί ήδη, Χρήσα ανέβασε το κιόλας. Μεγάλες στιγμές. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτά είναι μέσα στο... Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Όπως είπαμε, 5 εισιτήρια με ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κανονικά έχουν πάει με φέρετρο τα παιδιά στην Μηχανιώνα, λατρεμένα. Με φέρετρο κανονικά, με σημαία Άρη επάνω. Κάναν την κηδεία του Άρη. Αυτά είναι από παλιές εποχές βγαλμένα. Έτσι γίνεται. Όχι ανοίγουμε κεφάλια, όχι καίμε ο ένας τον άλλον. Απλά πράγματα. Υπάρχουν πολύ ωραίοι τρόποι να πικάρεις τον άλλον. Πολύ ωραίοι τρόποι, όπως μου έγραψε κάποιος εχθές. Φυσικό είναι να γίνεται, λέει, χαμός στο Facebook, λέει, μετά από την νίκη μας μέσα στο Χαριλάου. Για την τελευταία φορά, λέει, που παίξαμε μεταξύ μας, δεν υπήρχε Facebook και διαδίκτυο. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολείο Μιχάλη στον Εύοσμο και 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Βάζελος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σε όλους τους μουσάδες, τις μουσίτσες, τα μουσάκια. Καλό το παιδί. Γεια σου, Θουβού. Καλημέρα στην ΑΕΚ 2014. Έτσι. Με την τετράχρονη ιστορία της. Από μικρά παιδιά είμαστε Μπάγκερ. Αφού ξέρεις, Κωστή, ότι εκεί στη Μηχανιώνα είμαστε παιδιά με μεγάλη φαντασία. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο Βουλή, γιατί ακούει, το ξέρω. Ναι. Βουλής. Ο Βούλης. Παρασκευά. Παρασκευάς, βεβαίως. Ναι. Ερινέλης. Ο Friday. Ναι. Ένα. Α, ο Ερινέλης. Ο φωτογράφος. Ερινέλης. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλες στιγμές. Ξέρω τι ακούει τώρα, αφού είναι φαν. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Ναι, γι' αυτό λέω χαιρετίσματα. Λοιπόν, ένα. στο Χαριλάου τις προάλλες είχε πολύ ωραία ατμόσφαιρα, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε. Αλλά πυρσού δεν είχε. Άκουσα κάτι προχτές, ναι, ότι οι νομικοί της ΠΑΕ είπαν ότι επειδή είναι ο υπότροπος της στο άναμα και τρεις δεν ξέρω εγώ τι, πυρσούς και βεγγαλικά κτλ. Ναι. Ότι δεν αποκλείεται ίσως και το άναμα και το μείον τρία. Δηλαδή άμα θέλει κανένας στραβός δικαστής μπορεί να φας και μείον τρία. Δεν ξέρω. Απλά μια επισήμανση
στα παιδιά, τους οργανωμένους από τις... Να σου πω κάτι γενικό, Γιώργο, θα σου πω κάτι γενικό. Να μιλήσω λίγο με τους νομικούς εκεί με την ΠΑΕ, να σου πω κάτι τρόπος και άμα είναι ναι. να μην ανάβουν πυρσούς. Να σου πω, να σου πω μία ναι. απάντηση που είναι γενικής, να πούμε... Φύσεως. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο ερώτημα. Δεν πρέπει να κάνουμε το παραμικρό, διότι αφού βλέπεις ότι και πάλι αγωνιστικά δεν μπορούν να μας φτάσουν, είναι λίγοι οι υπόλοιποι, θα κοιτάξουν να αφαιρέσουν βαθμούς. Το έλεγα πέρσι πριν τα μάτς με τη Χάρτινη και τους κλέφτες. Το λέω και φέτος. Τα ξέρουμε. Όχι 100%, 1000%. Προσοχή στο διπλανό μας. Αν εσύ που θα πας στο γήπεδο δεν μπορείς να συγκρατείς τα νεύρα σου, ή ξέρω εγώ πίνεις, ή είσαι μπερδεμένος ή οτιδήποτε, δεν θα πας. Απλά δεν θα πας. Άσε τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Είσαι εχθρός της ομάδας αν προσπαθήσεις να δώσεις πάτημα στους άλλους. Γι' αυτό και εγώ θα φωνάζω μέχρι να μου κλείσει η φωνή, φίλε. Καλά κάνεις. Απλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να μας τη βρουν και πρέπει να προσέχουμε να ψάξουμε να βρούμε πού μπορεί να βρούμε αυτοί πατήματα, απλά το λέω αυτό στους οργανωμένους, στους συνδέσμους, να μιλήσουμε τους νομικούς στην ΠΑΕ για αν υπάρχει πιθανότητα στο 1 εκατομμύριο ναι. με πυρσούς να φάμε μείον 3. Και αν είναι, να μην το κάνουν. Δεν απαραίτητη την πυρσή για να κάνουμε κερκίδα καλή. Φυσικά. Ένα δεύτερο, φυσικά. Το ναι. άκουσα χτες, το οικειοποιούμε από ένα άλλο ραδιόφωνο, από μια άλλη εκπομπή. Είπε ένας φίλος και πραγματικά έκλαψα ναι. για τον Κόκκι και τον Μπρίγιο, που λέει ο Κόκκι ποιος είναι ο Μπρίγιοβιτς. Ναι, ναι. Γε μου, εσύ δεν άκουσες τον όλιο σου πατέρα. Η απάντηση λέει είναι λέει, από την καταγωγή του Μπρίγιοβιτς, λέει ο τύπος. Λέει ο παραγωγός του συγκεκριμένος, λέει πού είναι η καταγωγή του Μπρίγιοβιτς, λέει Παστελόριζο. Έτσι. και ένα τελευταίο ανεκδοτάκι. Το άκουσα κι εγώ, το άκουσα κι εγώ. Να ξέρεις. Ωραίο ήταν, μ' άρεσε. Φίλοι μου, και ο Δημήτρης λέει, και ο Ηλίας. Ναι, είναι καλά παιδιά. Λέει, η γκόμενα στον τύπο, λέει, μωρό μου, άμα πάω λέει για μυς, τι θα βγω, και τη λέει όλος μυς στεναχωριές, άντε καλημέρα. Έφυγες! Άντε, γεια. Πάμε παρακάτω. Μη στεναχωριές. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Το Παστελόριζο, η σχολή Παστέλ, έτσι ξεκάθαρα. Το αγαπημένο του γλυκό είναι ο μπαμπάς. Λατρεμένο γλυκό. Καλό. Έλα, στράτε μου, έλα. Λοιπόν, καταρχάς, νομίζω το τούτου στο τέλος του τηλεφωνήματος ήταν αυτό που προσέντωσε κύρος και χαρακτήρα στα λεγόμενα του, μα έτσι, φίλε. Του προηγουμένου. Φεύγεις, λοιπόν, φεύγεις απότομα, δηλαδή μένεις έτσι, δηλαδή δίνει μια... είναι σαν το έκο, μια έγκλη, ένα βάθος, μια εγκυρότητα, ένα άλλο πρεστής, φίλε, άλλο. Λοιπόν... από εκεί και πέρα, πάμε στα λεγόμενά σου, να ξεκινήσουμε από το Χατσερίδη. Αδερφέ Χατσερίδη, όταν οι άλλοι παίζουν τέτοια μπάλα, εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι αυτό που κάνει ο Ρέι. Popcorn, σποράκια και στον πάγκο. Και να περιμένεις θέλεις, την ώρα σου. Εάν Μόσχο ακριβοπληρωμένος, θέλω να πω, έτσι. Το ακριβότερο στόπερ στην Ελλάδα είναι, με διαφορά. Ναι. Εάν θέλεις να παίξεις μπάλα, θα πρέπει να δώσεις ότι έχεις και κάτι παραπάνω, εάν θες να μπεις και να αντικαταστήσεις έναν από τους δύο. Να σπάσεις το... Ξεκάθαρα μιλάμε, επειδή η ομάδα δεν πρόκειται να παίξει με τριστόπερ, έτσι από ό,τι φαίνεται. Έρχεται ναι. το 5-3-2 με την Τζέλση, έρχεται, να ξέρεις. Άλλο. Αυτό είναι ένα μάτς ειδικό ναι. Στράτο, το ξέρεις. Ως επιτοπλίστων όμως και στην πλειοψηφία των παιχνιδιών, θα πάμε με τους δύο αυτούς. Άρα σίγουρα, λοιπόν πρέπει σίγουρα να είσαι καλύτερος από αυτούς τους δύο, τους υπάρχοντες. Φυσικά. Οπότε λοιπόν, καλό θα είναι, εάν δεν πιστεύεις ότι μπορείς να δουλέψεις, γιατί για να μπεις σε αυτήν την εντεκάδα πρέπει να σκιστείς στην κυριολεξία, και όχι μόνο στα ρούχα. Όχι, και τα ρούχα σου, και τα ρούχα σου να σκίσεις, φίλε, στα μάτσια, και τα ρούχα σου. Αλλά είναι το, αν δεν παίζω πολύ, γιατί να μείνω, νομίζω είναι και μήνυμα, δηλαδή μας το λέει εκεί για να το ακούσει ο προπονητής. Μπορεί άνετα να πουληθεί, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα φέρει και προσφορές και θα φέρει και χρήματα στο σύλλογο και ήρθε δωρεάν, δηλαδή μόνο με το συμβόλαιό του, οπότε ο ΠΑΟΚ στην παρουσία του τη μικρή αυτή πιστεύω ότι είναι μόνο κερδισμένος, δεν έχει κάτι να χάσει.
Απλά εάν θα πρέπει να διαλέξεις μια ομάδα, νομίζω ότι θα πρέπει να είσαι ανόητος το λιγότερο, αλλά να μην θέλεις να μείνεις στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο μέρος που μπορείς να είσαι. Εντάξει, αφού θέλει... Έχει κόσμο, έτσι. Έχει μεγαλομέτωχο, ο οποίος συμπεριφέρεται στους παίχτες σαν πατέρας και όχι σαν εργοδότης. Επέμεινε για σένα, περίμενε έτσι, και έτσι. Για τους λόγους που καταλαβαίνουμε και λόγω καταγωγής. Ναι, και, σίγουρα, okay, εντάξει. Σίγουρα. Έχεις ένα προπονητή ο οποίος είναι το λιγότερο μεγαλύτερος αδερφός στους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα, ακόμα και ο γιος του μεγαλομετόχου πλένει τα μάτια των ποδοσφαιριστών επειδή τους βάζει στοίχημα. Βεβαίως. Εντάξει. Όπως το λες, όλα αυτά κάτι δείχνουν. Ναι, κάποια πράγματα, δηλαδή πρέπει να είσαι τυφλός για να μην τα βλέπεις. Εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνουμε, άμα θέλει να παίζει τέτοια καλά, αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί σε κανέναν φίλο. Δεν μπορεί να συμβεί, όχι. Το ίδιο ισχύει και με τον Ουάρτα. Ο Μπαρέζι νέος να έρθει, ο Μπαρέζι νέος, ο Μαλντίνι νέος. Κάποιος ποιοτικός ποδοσφαιριστής, αν έρθει, πιστεύω θα μπει στην 11, αλλά πρέπει να είναι τόσο ποιοτικός που να μην χωράει η αμφισβήτηση. Ναι, όχι, μιλάω για τη συγκεκριμένη θέση τώρα, για αυτούς τους δύο. Ναι, εγώ έτσι. Σου λέω ότι για να έρθει ποδοσφαιριστής και να παίξει, θα πρέπει να είναι... Καλύτερος από τον Μάτος, είναι... καλύτερος από τον Μπρίγιοβιτς, καλύτερος από τον Βιερίνα, ναι, καλύτερος από τον Μαουρίσιο, καλύτερος... Η ποιότητά του, ακριβώς. Η αξία του να μην χωρά αμφισβήτηση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο κομμάτι το αγωνιστικό, έχουμε κάποιο πρόβλημα με Βιερίνια και με Μάτος, ναι. Με τραυματισμούς. Έχουμε. Έχουμε εξετάσεις σήμερα. Θα ξέρουμε σήμερα οριστικά. Σοβαρό θέμα. Ωραία. Έχουμε και θα δούμε. Σοβαρό, και με τους δύο. Και με τους δύο. Μάλιστα. Και λοιπόν, με τους δύο. Καλό θα είναι να έρθει σύντομα ο Δεκέμβριος. Ο ένας είναι Πέλμα, ο Μάτος είναι Πέλμα, ο άλλος είναι, νομίζω... Κάπου στο γοφό θα κάνω. Δεν θέλω τώρα να σας πω. Αλλά... Ελπίζω να έχει πιάσει ήδη δουλειά ο Πορτογάλος που ήρθε, ο Μπράνκο. Γιατί καιρός θα είναι ο ΠΑΟΚ να ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μάτος. Γιατί τα χρόνια περνάνε. Νομίζω είναι προτεραιότητα. Σίγουρα είναι δύσκολο. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις και για ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίες μάλλον θα ακουστούν θετικά. Θεωρώ ότι η Κιέβο θέλει τον Καντουρί. Παράδειγμα. Ναι, τον θέλει τον Καντουρί και πιστεύω ότι όταν δίνει τα ποσά που ακούγονται, πιστεύω θα τον πάρει κιόλας. Αυτή ξέρω. Λοιπόν, έγινε Στράτε. Και πέρα, κάνε επίλογο γιατί περιμένουν 4. Ναι. Ένα τελευταίο. Θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να παίξει, απαιτώ δηλαδή, όπως και όλος ο κόσμος, να παίξει το κομμάτι του Ισοβίτη, φίλε. Το κυπριακό. Ναι, έχει χιλιοακουστεί. Οκ. Θα το δούμε. Έγινε. Το έβαλες. Όχι, εγώ δεν το έβαλα. Δεν το έβαλα, έχει λεξούλα μέσα που δεν θέλω. Άστο. Άστο. Πήγανε, φίλε, πήγαν να σπάσουν τα κεφάλια τους ένα στον άλλον, δηλαδή στο Αριστοτέλειο. Τρελαίνονται μερικοί, δεν καταλαβαίνουν το χιούμορ. Που είναι χιουμοριστικό το κομμάτι, αλλά επειδή έχει λεξούλα μέσα, στραβώνουν κάποιοι και δεν θέλω. Άστο. Τέλος πάντων. Καλώς. Φιλιά. Καλημέρα. Γέλασα πάρα πολύ πάντως, να ξέρεις, γιατί είναι εφιέστατο. Εφιέστατο. Και ο Σοβίτης όποτε βάζει. Πάμε, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Και sorry που περιμένατε. Εντάξει, δεν πειράζει. Κωστή, όλες αυτές οι τραυματισμοί είναι παραδείγματα. Χρήστο τώρα, έλα κολομπάμπουε, τώρα σε κατάλαβα. Έλα Κωστή μου. Λέω, όλες αυτές οι τραυματισμοί και η κόπωση που δείχνει η ομάδα και αυτό το πράγμα που αναπαράγουμε όλοι συνεχώς, δεν παίζει μπάλα και πέρυσι έπαιζε καλύτερα, είναι η συνέπεια της περσινής ληστείας. Φυσικά. Γιατί ξεκινήσαμε από το κατά καλό καιρό. Και θα βγούμε. Σε Ιούλιο να παίζει όμιλο Champions League. Γιατί έπαιζε, αν θυμάσαι, πρώτο της αγώνα 15 Αυγούστου. Φυσικά. Είχε όλη την πολυτέλεια, όλο να κάνει προετοιμασία και τα λοιπά και δεν συζητούμε για τους αντιπάλους. Αυτό ήταν, το ξέρανε ότι αν στο κλέψουν εκείνο θα γλίτωναν τα επόμενα 5 που θα έρχονταν, γιατί έτσι και το είχαμε πάρει πέρυσι όπως το πήραμε στο γήπεδο. Θα παίζαμε ομίλους, θα παίζαμε με την Bayern σήμερα. Με την άνεση στην προετοιμασία και με τη δυναμική που έχει η ομάδα, το βλέπεις, χωρίς να είναι στα καλύτερα, τους παίρνει μέσα έξω όλους μικρούς μεγάλους στα καφενεία. Καταλαβαίνεις τι θα γινόταν. Ξέραν ότι μπορεί, δηλαδή, Δεκέμβριο μήνα να είχε γίνει ήδη η απονομή. Έτσι. Αλλά επειδή αυτοί δεν το βάζουν κάτω. Αυτά είναι τα απόνερα. Είναι τα απόνερα. Είναι οι απώλειες που έχουμε και η πρίκα που μας άφησαν με αυτό που έκαναν πέρσι και τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Έτσι και το -2. Γιατί να μην είναι 3-7-21. Αυτό. Βλέπετε. Όχι, γιατί ακούω και δικούς μας για το Λουτσέσκου που λένε να δεν σου σταματήσει αυτό με την κλοπή. Όχι, δεν πρέπει να το σταματήσει για τα επόμενα 7 χρόνια τουλάχιστον. Υπάρχει ΠΑΟΚτσής που το λέει αυτό το πράγμα.
Υπάρχουν δυστυχώς. Πραγματικά ρε παιδιά, δηλαδή δεν το λένε οι άλλοι το κουκουλών και το θάβουν. Θα το θάψουμε και εμείς. Να μην πει πάλι ο άνθρωπος τώρα. Θα πάρουμε τα επόμενα 6 πρωταθλήματα και μετά θα μπορεί να το ξεχάσουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Να μην πει δηλαδή ότι θα έπρεπε να είναι 3-7-21, να μην το πει. Ναι, ότι με στείλανε καλοκαίρι και έπαιζα και οι παίκτες κλατάρουν γιατί έχουν δώσει τα πάντα. Ο Ζουνίδης μπορεί να πει ότι είναι αδικία, εμείς δεν πρέπει να πούμε. Είναι... Σε παρακαλώ. Γελία λέει η τιμωρία. Σόπαρε ο Ζουνίδη. Αλήθεια. Ναι, ναι. Είναι γελία η τιμωρία. Γιατί είναι γελία. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι προσβολή για τους δικαστές. Το ότι είπε ο άλλος για την ναζιστική Γερμανία είναι φυσιολογικό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άσου σας κάνουν. Κωστή, τι λένε ότι πίσω από τις λέξεις, εκτός ότι κρύβεται ο Αλέξης, βρίσκεται και όλη η αλήθεια. Βγάζει ανακοίνωση προχθές ο Ολυμπιακός, μάλλον διαρροή, όχι ανακοίνωση. Και λέει ότι μια συμμορία λέει κυνηγάει, ξέρω εγώ τα λοιπά. Και πήγε λέει το ποδόσφαιρο 30 χρόνια πίσω. Δεν λέει 20, γιατί άμα πει 20. Είναι τα δικά τους 20. 20 ήταν τα δικά τους 300. Άμα πει 50, πάλι τα δικά τους. Άρα πιάσαμε κάπου στο ενδιάμεσο που ήταν. Λέω 30, ποιος ήταν εκεί στα αυτά. Δηλαδή να βλέπεις οι άνθρωποι που έχουν την λεπτομέρεια. Βέβαια, ρε φίλε. Επίσης, ο Δημάτος. Αυτός ο εξαίρετος κύριος, την ανακοίνωση που είχε κάνει για την ΑΕΚ την προηγούμενη φορά για να αφήσει μορφές κατά του ΠΑΟΚ, είχε πει ότι η ΑΕΚ πλέον δεν έχει λέει, την ανάγκη ενός ισχυρού λέει, για να δίπλα. Πλέον είναι αυτόνομη. Σαν να του λέει μάγκες ή μακάκες. Εμείς όταν ήμασταν ανίσχυροι ήρθαμε δίπλα σας, εκμεταλλευτήκαμε τα μπράτσα σας και τώρα σας τη φορέσαμε. Ακριβώς. Αυτό λέει. Αυτοί είναι οι καλοί άνθρωποι λοιπόν. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Μακριά. Γι' αυτό και γράψαμε και είπαμε και λέμε. Μακριά. Και 30 στα 30 να κάνουμε. Δεν θα είμαστε σίγουροι σε αυτή την. Μακριά. Εγώ δεν τσιμπάω ούτε από τα καλά λόγια του μικρού Γιαννακόπουλου. Που προς τιμή του μιλάει καλά, αλλά αν τεθεί αύριο συμφέρον να είναι αυτός και να είμαστε κι εμείς, θα μπήξει και αυτός το μαχαίρι στην πλάτη. Εννοείται. Άρα, οκ, ναι, ωραία, καλά τα λόγια που λέει. Ο Θεμητά και είναι ένας από τους λίγους που βγήκε να στηρίξει Σαββίδη όταν τον περνούσαν πριν ο Κορδέλα πέρσι, είναι τον θεωρούσαν εγκληματία, δεν ξεχνάμε. Άλλο αυτό και άλλο γίνομαι ξαφνικά είναι φίλος μου και είναι σύμμαχος κτλ. Ας είναι οικογενειακή φίλη, δεν μας ενδιαφέρει. Άλλο. Στο γόνατο θα μας φάξει κι αυτός άμα μπορέσει. Και άμα χρειαστεί. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου. Έβγαλαν ευχαριστήρια ανακοίνωση να ξέρει όλοι οι τουριστικοί πράκτορες και όλα εδώ τα θέρετρα, τα χειμερινά της γύρω περιοχή. Για τον ΠΑΟΚ, λέει τους ευχαριστεί, λέει μετά την νίκη του, λέει επειδή πήραν πάρα πολύ άδεια και πήγαν σε δουλειά, λέει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δεν θα πάνε. Έγιναν πενθήμερα και εξαήμερα, λέει οικονόμησαν τα παιδιά. Εκδρομές και τέτοια. ΠΑΟΚ. Φιλιά, φιλιά. Σε εφορίες, εχθές, εφορίες, ΙΚΑ, ΜΙΚΑ, ΣΥΚΑ, εξαφανισμένοι όλοι. Λίγες θέσεις βέβαια, λίγες θέσεις. Φιλιά, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και sorry που περιμένατε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Εγώ μιλώ. Βεβαίως, σας ακούμε. Νάντια. Γεια σου ρε Νάντια, τι γίνεται. Καλά. Σε ακούω πολύ έκο, έχει πολύ βάθος. Είσαι καμιά πιλωτή, είσαι πού μου, δεν σε ακούω περίεργα. Όχι, απλά είμαι λίγο κρυωμένη. Μάλιστα, για πες λοιπόν. Κρυωμένη. Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω χθες με την παρείτσα μας, γι' αυτό και εγώ έτσι λίγο να πω τη δική μου εντύπωση από το παιχνίδι της Κυριακής. Βεβαίως. Με όλους τους παίκτες μας έτσι να... Τους είδα ότι έδειξαν μια σοβαρότητα μέσα στο γήπεδο. Βέβαια κάποιοι από την ομάδα ήταν σε πολύ καλή μέρα. Ναι. Και έτσι βγαίνουμε μπροστά στη βαθμολογία. Πρέπει να συνεχίσουμε, θεωρώ, χωρίς έπαση. Και πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια καλύτερη φάση, ότι βρίσκει η ομάδα τα πατήματά της αγώνα με τον αγώνα και φτάνουμε σιγά σιγά στο, όπως και πέρσι, στην περίοδο που στρώνουμε πια και αποδίδουμε καλύτερα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μου άρεσε πολύ ο πολλαπλασιασμός, αλλάζουμε και τα δεδομένα, το 3x7. 3x7-19. Δεν θα μου έλεγε ο δάσκαλος, ανεπίδεκτε! Ανεπίδεκτε! Πίσω, τσατσαρός, αδιάβολο! Κυρία, ακούστε με λίγο, όχι παιδί μου! Όχι, το είπαμε 100 φορές, αφού τα ξέρεις βρεσκασμένο, γιατί δεν τα λες! 3-7-19! Ποιος θα μάθει αυτά τα πράγματα, σε παρακαλώ πολύ! Είσαι και γιος δασκάλου, πήγαινε πίσω στη θέση σου! Έλα παιδί μου το τε! Όσο για την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, πιστεύω ότι σήμερα. Θα έχουμε σήμερα αποτέλεσμα. 9:30 η ώρα. Ναι, και πολύ πιθανό να έχουμε στη διάθεση η ομάδα και να έχουμε χώρο στη διάθεσή μας. Απλά θα καλημερίσω, αυτά ήθελα να πω. Βάλουμε και στην πλήρωση 5-18. Γεια σου Νάντια! Φιλιά! Καλημέρα σε όλους μας. Να σε καλά, να σε καλά. 5 εισιτήρια πάω, ο Παναθηναϊκός δίνουμε. Μια γραμμή πριν το διάλειμμα γιατί αργήσαμε, ναι!
Γεια σα. Καλημέρα. Καλώ το παιδί. Καλημέρα. Καλώ το παιδί. Είμαι ο Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Νιου Γιόρκ. Γεια σου, Μπρόγκ. Έλα, αδερφέ μου. Έλα, παουτσάκι μου. Πού είσαι. Ήθελα να σου πω. Αδιάβασα αυτό που έγινε στην εφημερίδα και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Τα 100 άτομα που μαζεύτηκαν εκεί πέρα. Ναι, ναι, πήγαν να συναντηθούν. Θέλω να πω τους παοξίδες, εγώ ήμουν παιδάκι το 70 τόσο, 15-16 χρονών. Να κάνετε αυτό που κάναμε εμείς. Παίρναμε και διόχαρτα και γεμίζαμε την Καρελάδα στις κολόνες της ΔΕΗ. Κυρεύεται ο Άρης. Και αυτοί κάνουν το ίδιο στην Τούμπα, μα χάναμε. Γιατί δεν κάνετε τέτοια. Να χαρούμε. Ξέρεις τι έγινε σήμερα το πρωί. Ήταν έξω από το γήπεδο. Ανδρέα. Έξω από το γήπεδο είναι το ξύλο. Ναι. Σήμερα το πρωί στην Ψαραγορά, ναι, στη Μηχανιώνα, στην Ιχθυόσκαλα, ναι, πήγαν παοκτσάκια, ναι, με ένα φέρετρο, ναι, με μία σημαία του, ναι, Άρη επάνω. Αυτά είναι, φίλε. Α, έτσι κάναμε. Αυτά. Αυτά να κάνετε. Εγώ είμαι 60 χρονών, εγώ είμαι 16 χρονών και πήγαινε και κολούσα στη Χαριλάου το βράδυ και διόχαρτα. Και γέμιζε η Σαλονίκη. Αυτό, παιδιά. Αυτό είναι. Όχι, και να σου πω κάτι. Με τα κεράκια στο χέρι. Αυτό. Δεν λέω τίποτα. Η καζούρα μέχρι εκεί. Η καζούρα μέχρι εκεί. Αυτά, ναι, αλλά εμείς πλακωνόμασταν έξω από το κύπελο που ήμασταν και δυο, έτσι ήτανε. Αλλά μετά τελείωσε. Τι είναι να συνεδρούμε κάτω άτομα, ελάτε στο παλέτα σπορ, πάτε στο πανεπιστήμιο να πλακωθούμε. Όχι, όχι, αυτά δεν γίνονται, όχι, καμία. Τίποτα, να θρυνήσουμε, πάρτε, παιδιά. Σε παρακαλώ. Παοξίδες πάρτε και γεμίστε και ιδιόχαρτα τη Χαριλά ολόκληρη το βράδυ. Τα κολούσα εγώ 15 χρονών. Γεια σου, Αντρέα! Αυτό είναι. Φιλιά! Γεια σου, γεια σου. Σε ευχαριστώ. Να γλεντάς και βάλει και φιλιά. Γεια σου. Εννοείται, εννοείται. Φυσικά, Παοκάρα. Φυσικά, φυσικά, μόνο. Παοκάρα και Ζουμουσού. Εννοείται ότι στην ομάδα μας δημοσιεύσαμε την έκκληση του Super 3 για βοήθεια για την 9χρονη κόρη Μέλους. Εννοείται, Χρήστο, και που το αναφέρεις. Πρέπει να είσαι καινούριος. Δεν ξέρεις καλά το σκεπτικό μας. Θέλω όπου τους βρίσκω να τους νικάω και να τους γλεντάω. Όπου τους βρίσκω. Αυτό όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Έτσι, λοιπόν. Αυτά για τον Ουζουνίδη που είπε σκοτώστε μας κιόλας. Σιγάρε, Ουζουνίδη. Σιγάρε. Γελία λέει η απόφαση. Όπα, αλήθεια. Το μείον 2, η κλοπή πέρσι. Για να πεις εσύ φέτος να έχεις με τη Βίντι ματσάκια για να παίζει το Champions League στους ομίλους, σκέφτηκες ποτέ πως σου άνοιξε έτσι ο δρόμος? Ε, ή εκεί δεν είναι, εκεί δεν είναι γελία η απόφαση, ε? Τι θα κάνατε όλοι αν αυτό που κάναν πέρυσι εμάς, τι θα κάνατε, δεν μπορούσατε να αναπνεύσετε? Κι όμως είμαστε εδώ και δυνατοί, χωρίς έπαρση πάμε, χωρίς αλαζονία, με το στόχο μας μπροστά και το νου μας σε εχθρό της ομάδας που θα θελήσει να μας βλάψει πάλι, προσέξτε καλά. Πάμε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε. Αρτοσαυροπλαστία Νικολαίδης, ειδικά τώρα Αγίου Δημητρίου, κεράσματα, τα πάντα, εκλεράκια, παστάκια, τάρτες, τούρτες, υπέροχες, υπέροχα πράγματα, παγωτό, καταπληκτικό. Για τη γιορτή που έρχεται, του Αγίου Δημητρίου. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδέα Αναντιοέδη. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, LG πλυντήρια, κάντε τη βόλτα σας, πείτε, ακούσαμε την διαφήμιση από τον Κωστή. Και θα σας προσέξει ακόμα περισσότερο στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Διαλυματούμπεν και επιστρέφω. Α! Μπουκάραμε! Μπουκάραμε! Πάμε κατευθείαν γραμμές γιατί περιμένει κόσμος. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Βάζελος την Δευτέρα. Και βέβαια δεν ξεχνάτε και μία σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης εκεί. Και μέσα από το τηλέφωνο μου δίνεται όπως το κάνουμε με το σταθερό. Από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Πάμε, πάμε και θα πω μετά χορηγούς. Καλημέρα σας! Ναι! Καλώς τον, ναι. Γεια σου, καταρχήν, βάλαμε σκληρός να μην χάσουμε τον ερμό μας μετά. 5-18? 2-83. Όχι ρε φίλε. Στέλιος 2-83, ναι. Το μεγαλύτερο κέρδος που να έχει ο Πάκος. Νόμιζα θα έλεγες το μεγαλύτερο. Φουρνέλο. Ε, φουρνέλο. Ναι. Τι συνειρμούς κάνουμε. Μου λέει ο άλλος προχθές εκεί στο πατρικό μου, στο Κίγκστο, μου λέει φίλε το μόνο που θυμάμαι από παιδί μικρό. Του λέω, άστο να το ολοκληρώσουμε μαζί. Όχι, λέει, που έπεσα στην Αλάνα εδώ πέρα. Λέω, φίλε, όταν ξεκινάς έτσι, με οδηγείς κάπου. Κωστή είναι το μόνο που θυμάμαι από παιδί μικρό. Λέω, πάμε να το πούμε μαζί, όλη χέρια. Για πες. Ακούς, ναι. Το μεγαλύτερο κέρδος θα είναι, φίλε, εννοείται να το πάρουμε εμείς στο πρωτάθλημα και να βγάζει και να βγει και ο Ατρόμητος δεύτερος, φίλε. Και να προσπαθούν αυτοί να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα μετά ότι μα μου και τέτοια και αυτά και να έχουν κλάμα και νύρλα. Δηλαδή να τους δημιουργήσεις πάρα πολλά προβλήματα.
Δεν έχουμε, δεν έχουμε τέτοιες ούτε δυνατότητες, ούτε, ούτε ασχολούμαστε με αυτό. Εμείς θα τους κερδίσουμε μέσα έξω και ο Ατρόμητος θα κάνει την πορεία του. Αυτό. Αλλά πώς μπορώ εγώ, καταρχήν ο Ατρόμητος έχει, καλή ομάδα και πέρσι είχε. Λοιπόν, αν εννοείς ότι τους δώσαμε δανεικό παίχτη που τα παστελώνει τώρα μετά το άλλο, ναι, αλλά σε επίπεδο παρασκηνίου να βγάλω δεύτερο τον Ατρόμητο. Όχι, τα λέω να, βγάλω, να το βγάλουμε αγωνιστικά, όχι παρασκηνίου, αγωνιστικά, για τους κερδίσουμε εμείς μέσα έξω και άσους αυτό τώρα ήδη δίνει 6 βαθμούς πίσω και άσους να κουρεύονται μετά. Το τι ετοιμάζουν το καταλαβαίνετε από τα μηνύματα που στέλνουν οι αεκτσίδες αναφερόμενοι στο Μελισσανίδη. Απευθυνόμενοι στο Μελισσανίδη. Τίγρη, κάνε αυτό που ξέρεις. Του γράφουν. Ανοιχτά, έτσι. Κάνε αυτό που ξέρεις. Το βράδυ, το βράδυ, ακούς Κωστή. Άμα γράψει κανένα τάλιρο το λιγότερο από την Μπάγκερ, γιατί έχουν τώρα ζόρι Μπάγκερ. Μετράνε και τα τέρματα, γιατί δεν έχεις ασφαλίσει την πρώτη θέση έτσι όπως έγινε το χείμι τον Άγιαξ. Και πάει τραγικά στη Γερμανία. Και τραγικά, και κάπου θέλει να ξεσπάσει να δώσει. Και σκέψου να μαγείρει κανένα ταλιράκι και αρχίσει κανένα να τραγουδάει κάτω να μουρμουράει τι έχει να γίνει στο παιχνίδι. Περίμενε, περίμενε. Κάτσε τώρα. Την άκρη να τη δούμε στα μάτς με σοβαρούς αντιπάλους, έτσι. Είδαμε τι έπαθε. Μέχρι τώρα. Καταρχήν ο Δόνης έχει εκθέσει τον Ουζουνίδη. Με το ίδιο υλικό και χειρότερο, αγωνιστικά την έχει 3 βαθμούς στην ομάδα πάνω από, πάνω από την ΑΕΚ. 100%. Δεν είμαι φαν Δόνη, φαν Δόνη δεν είμαι. Αλλά... Εμάς μας αρέσει αλήθεια ρε φίλε, εγώ είμαι φίλος του. 100%. 100%. Αλλά τον έχει εκθέσει αγωνιστικά, είναι 3 βαθμούς επάνω, με χειρότερο υλικό από ό,τι είχε πέρσι. Έτσι. Απλά θα έρθει εδώ τη Δευτέρα και θα τελειώσει και αυτό το παραμυθάκι. Ναι. Απλά πράγματα. Κωστή, και ένα ανέκδοτο έτσι γρήγορα να γελάσει ο κόσμος. Ρίχτο. Είναι ο τοτός μες στην τάξη, οπότε μπαίνει βρίζει ρε παιδί μου, λέω δάσκαλο στα κορίτσια, κορίτσια λέει άμα μπει μέσα ρε κορίτσια και άμα μπει μέσα ο τοτός ή ξαναβρίσει, θα δείξω ότι προσβληθήκατε και θα σκοτώτε να φύγετε από την τάξη. Ναι. Τέλος πάντων ο τοτός 8.30 ώρα μπαίνανε μέσα, κάνα σε 9 παρα 5 μπαίνει μέσα στην τάξη, βαρύ περπάτημα, ξέρεις αλαφέρμα και τέτοια, μπαίνει μέσα. Τοτό, παιδί μου, τι πράγματα είναι αυτά, λέει, γιατί άρχισε να μωρέ κάτω στο λιμάνι ένα καράβι φόρτωνε τα τσιάνες και κάτσε να χαζέψω. Τι λένε το τελευταίο. Τα κορίτσια σηκώνονται, φεύγουν, εντάξει, τρέχοντας, καθίστε κάτω, ρε, φορτώνει και αύριο το καράβι. Έφυγες. Έφυγες. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον, έλα, έλα, αγοράκι μου. Τι γίνεται, αγόρι. Έλα, Κωστάκη μου, τι γίνεται, τι κάνεις. Πάλι με καράβια ασχολείστε να πούμε, τι γίνεται. Έτσι, φίλε, τι να κάνουμε, είμαστε καραβοκύριδες. Καλά κάνει. Πάντως δεν μπορείς να πεις, τη Δευτέρα που πήρα πρώτος τηλέφωνο, η εβδομάδα που μας πέρασε, πήγε καλά η εβδομάδα, έτσι, οπ. Τι σου είπα, θυμάσαι τι σου είπα, είσαι γουρλής, ναι. Τελείωσε. Α, μπράβο, ναι, τελείωσε, πήγαμε καλά. Τώρα, να πω ότι το σκορ το έστειλα στους φίλους μου με το που ξεκίνησε το παιχνίδι, απλά δεν μπορεί αυτό να δημοσιευτεί. Εσύ είπες 1-2. Έχω μάρτυρες, ναι. Έχω. Ναι, όχι, εντάξει, τι. Πολύ αρκετή το πέτυχα, αρκετή. Αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι η ομάδα προχωράει. Χωρίς έπαρση, χωρίς αλαζονία. Είδαμε πώς τιμωρήθηκε η αλαζονία η δική τους. Χωρίς κανένα έτσι λόγο ακριβώς. Τέτοια προκλητικότητα και το διευκρινίζω. Πέραν του Σιώπη που είπε θα πηδήξουν στην κερκίδα και τέτοια, εντάξει, αστιότητες. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Άρη και ο προπονητής τήρησαν μια πολύ ήπια στάση. Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Όπως επίσης και η φιλοξενία λέγεται ότι ήταν μια χαρά. Αν εξαιρέσει το πανό εμετό, ας πούμε, που αυτό δεν έχει να κάνει. Καλά, εντάξει, αυτά υπάρχουν, δεν ακούσα. Τι να κάνουμε. Απλά θέλω να πω ότι η προκλητικότητα τιμωρείται και η αλαζονία. Ειδικά η όταν δεν έχεις κάνει κάτι τώρα για να μπορέσει να είσαι αλαζόνα. Δεν θα σταθώ στο μάτς. Όλοι ξέρουμε τι έγινε και συγχαρητήρια στα παιδιά και στον προπονητή και σε όλους. Η αλαζονία που είπες τώρα, είπατε πιο μπροστά για τον Ουζουνίδη. Τι είχε πει, αν θυμάστε, μετά το 2-0 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο κύπελο, τον κάνει ένας δημοσιογράφος μια ερώτηση, τον ψαρώνει. Ποιον θέλετε για αντίπαλο, κύριε Ουζουνίδη, την ΑΕΚ ή την Ολυμπιακό, αν θυμάστε τον άλλο. Ναι, 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 ναι. Και είπε κάποια ομάδα. Δεν λέει, για τον τελικό, για τελικό. Ναι, για τον ημιτελικό. Και ο κύριος Μπέρκ που το θέλαμε κιόλας είχε πει το 0-1 μέσα στην Τούμπα, θα είναι ωραίο σκορ. Έρχονται, τρώνε το τετράμπαλο. Ναι. Που λέγανε θα παίξει, δεν θα παίξει ο Ζέκα, αυτό δεν ήταν, αυτό δεν ήταν. Ναι, 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 αυτό. Ναι. Φάγανε 4 ήρθες εδώ, έφαγες το τετράμπαλο. Τελείωσε. Μπράβο. Έφυγες. Γιατί ρε φίλε να πεις θέλω την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό είναι πιο εύκολος. Πέρασες, έγινε το δεύτερο το μάτς. Αυτό πληρώνουν αυτοί. Εμείς την αλαζονία την έχουμε πληρώσει πολλές φορές, φίλε. Δεν υπάρχει τώρα τέτοιο πράγμα. Και όσο που είπες για τον Ντράκη,
Καλά το είπες. Γιατί το 2014, όταν έγινε το play-off εκείνη τα επεισόδια, τα σοβαρά στη Λεωφόρο, του ζήγησε αυτός ο Σαββίδης που ήρθε. Ήθελε να δει αν μπορεί να κάνει... Αλλά αυτοί δεν έχουν μπέσα. Τα παουξάκια τον είπανε τότε. Πρόεδρε, άστος αυτός. Δεν έχουν μπέσα. Ναι, ναι. Δεν ήταν ο Γιαννακόπουλος τότε. Όχι, ναι. Όχι ο άλλος. Ο Αλαφούζος. Όποιος και να είναι, πήγε και πράγμα. Ναι, σε θέλουν δίπλα. Έρχονται απλά, να το λέω τώρα εγώ. Όπως ναι, ναι, όχι. Δεν το παίζω ούτε πολύ ξέρω, ούτε ξέρω κάτι παραπάνω. Ωστέ, απλά δεν θέλω. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανένα. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Θέλω να το λέμε τώρα, όχι όταν γίνει. Γιατί είδαμε και τον Μελισανίδη, ο Πόντιος, ο έτσι, αλλιώς. Λοιπόν, και τον Αλαφούζο, είδαμε πώς μπήξαν το μαχαίρι στην πλάτη του Ιβάν. Άρα και εδώ έτσι, τώρα με επιθυλάξει. Εντάξει, ωραία τα λόγια που λες για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως θα ήθελα να λέει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Το λένε αυτό. Okay, όχι, η ανακοίνωση που έκανε ο Γιαννακόπουλος λέει πράγματα ναι, μέσα. Ναι. Ωραία, εντάξει, το έχει πει το παιδί και άλλες φορές. Αλλά και άλλοι θυμάστε τι μας λέγανε πριν κάνει 2-3 χρόνια. Μπαρμπασάβας και εσύ. Μπράβο. Βρεάστε, έχει πολύ μεγάλο όνομα, μεγάλη φανέλα. Πάτε τώρα στο Μιχαλάκη τον Πλατινί. Να διαβάσω λίγο τι έγραψε. Τι έγραψε, επειδή με ρωτάνε. Ναι. Τι έγραψε ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Περίμενα πρώτα να τοποθετηθούν όλα τα ορφανά, αλλά και η γνωστή εφημερίδα των Λασπολόγων για την υποστήριξή μου στον ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Άρη. Ναι. Του την πέσανε και από διάφορες εφημερίδες κάτω. Μακάρι η ομαδάρα που έχει φτιάξει ο Δόνης να κόψει πρώτη το νήμα, αλλά το βρίσκω δύσκολο ξεκινώντας με μείον 6. Από εκεί και πέρα υπάρχει έστω και ένας υγιής Παναθηναϊκός που προτιμάει να πάρει το πρωτάθλημα ο σύλλογος της Βρωμιάς και των 15 σερί κλεμμένων ή η ΑΕΚ δεύτερο σερί στο τζάμπα. Έγραψε. Ο Γιαννακόπουλος. Αλήθεια λέει, ναι, στο τέλος, απλά, άλλο αυτό, άλλο σύμμαχος, άλλον και ο ίδιος όταν θα τεθεί κοινό συμφέρον, να ξέρετε, θα κοιτάξει την πάρτη λοιπόν, του. Να είμαστε ξεκάθαροι. Πριν καμιά 30 χρόνια, μας πονούσαν τα μάτια από τα δακρυγόνα 35, από κάτι αλεξιδοτητιστές που φέρνανε αυτοί, που κάνουν τον καλό τώρα στον ΠΑΟΚ, μέσα στην Τούμπα. Πολλές φορές. Ακριβώς. Πηγαίναμε σπίτι κλαμμένοι και λέγαν, μας έλεγε και με έλεγε και ραγαθή, τι έπαθες παιδί μου, τίποτα άλλο. Δώσε μου τα τρία λοιπόν, τελευταία ψηφία. 4,76 Κωστάκη. Έγινε Κωνσταντίνε μου. Σε βάζω για τα κρέατα. Για τα κρέατα. Όχι φιλαράκι, δώστε σε κανένα λεβέντα να πούμε. Άμα κληρωθείς θα τα δώσω σε κανένα ανέργο σε κανένα πολύτεκνο. Φιλιά. Να ξέρετε, όταν κληρώνεστε εσείς που μας λέτε έτσι, όντως το τηρούμε αυτό, έρχονται από εδώ και πολύτεκνοι και έρχονται και άνεργοι. Και ο Μιχάλης και τα παιδιά στο Κρεοπολείο Άγγελος φροντίζουν και πέρα από αυτά πληρώνουμε και άλλα πράγματα κάνουμε που δεν χρειάζεται να τα πούμε στο μικρόφωνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πράγματα που δεν τα μαθαίνετε και δεν θα τα μάθετε ποτέ. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας λόγος. Όταν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς να μαθευτεί, όταν μπορούμε να ανακουφίσουμε κάποιους ανθρώπους, δεν υπάρχει λόγος. Χάνει την αξία του να βγούμε να το διατυμπανίσουμε και να πούμε βρήκαμε δουλειά σε αυτόν ή ταΐσαμε την τάδε οικογένεια ή ντύσαμε την τάδε οικογένεια. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Προτιμώ να νομίζετε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Σας το λέω ειλικρινά. Προτιμώ να νομίζετε ότι είμαστε άσπλαχνοι και ότι δεν ασχολούμαστε, ότι είμαστε αδιάφοροι. Παρά να βγαίνουμε κάθε μέρα και να λέμε χθες κάναμε αυτό, χθες κάναμε εκείνο. Το μόνο το οποίο επικοινωνούμε είναι οι αιμοδοσίες μας, γιατί δεν γίνεται αν αυτό το πράγμα δεν το επικοινωνήσουμε, δεν γίνεται αν δεν έρθετε να δώσετε αίμα. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Πάμε παρακάτω. Κι ούτε κοιτάμε αν ο άλλος που είναι αναξιοπαθής, που πεινάει, που υποφέρει, που έρχεται κλαίγοντας, είναι Άρης, είναι Ηρακλής, είναι ΠΑΟΚ, είναι Ολυμπιακός, είναι ΑΕΚ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αλήθεια σας το λέω. Ξεκάθαροι είμαστε. Σε κάποια πράγματα έχουμε αρχές. Αυτό για μένα είναι ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Όσοι είναι στην παρέα χρόνια γνωρίζουν και ξέρουν. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Γεια σου Γιώργο μου. Έλα. Όταν γεννήθηκες, αντί για κουδουνίστερ, σου δώσανε μικρόφωνο. Κατευθείαν. Με το που βγήκα, λέω... Καλώς ήρθατε για το τσακαλό τα πιο τραγωγό. Ένας κες. Μου δίνει τον πιμπέρο. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Χορηγός πρώτης ώρας στο Γένεσης. Όλα καλά να μας πάνε. Όλα. Απευθύνω προς τους συνδέσμους όλους του ΠΑΟΚ. Παιδιά, θέλει προστασία η ομάδα μας από εδώ και προς. Η τιμωρία της ΑΕΚ, η πιθανή τιμωρία του Γαύρου,
Έχουμε πει εκατομμύρια φορές. Μας περιμένουν με τη σκανδάλη στο δάχτυλο. Φέρει προσοχή. Προστατέψε την ομάδα με τα εντός παιχνίδια, με τα εκτός παιχνίδια. Όταν θα πηγαίνετε, τον κάθε ένα ο οποίος είναι δίπλα σας, προσέξτε τον. Εδώ σκαλίζουν πάλι τον τύπο ο οποίος πέταξε τη φωτοβολίδα στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος Πάοκ. Περιμένουν και αν θέλουν να μας τιμωρήσουν όσο πιο μπορούν αυστηρά. Επειδή αγωνιστικά η ομάδα ξεφεύγει, η ομάδα αν δεν αυτοκτονήσει σε μικρά μάτς πηγαίνει για να πάρει το πρωτάθλημα, θα προσπαθήσουν πάλι. Είτε λοιπόν, πατώντας πάνω σε δικό μας λάθος, είτε όπως πέρσι με κλοπή να δημιουργήσουν προβοκάτσες. Είδατε στο διαδίκτυο, Γιώργο μου, κυκλοφορούν ελεύθερα τα μηνύματα. Όλοι με ασπρόμαυρα κασκόλ στο Περιστέρι να κάνουμε επεισόδια, ντεμεκ παοκτσίδες, για να αφαιρεθούν βαθμοί. Θα πάνε πάλι με ύπουλο, δόλιο, με φούστικο τρόπο. Πάλι. Κυριακή βράδυ προς τη Δευτέρα ξημερώματα έκανα ζάμπινγκ στην τηλεόραση. Περιμένοντας η ώρα μία να ξαναδώ το παιχνίδι με την ησυχία μου. Γουστάρεις, έτσι. Ε? Γουστάρεις, λέω, την επανάληψη. Χωρίς άγχος. Και εγώ το κάνω, να σου πω την αλήθεια. Τον Ασπροδόντη. Ναι. Ξέρεις ποιος είναι ο Ασπροδόντης, ο Γεωργίου. Ναι. Και του κάνουν φίλος... μία... Με παρακολουθείς. Ναι, ναι, σε παρακολουθώ. Πολύ καιρό, Γιώργο, χαίρομαι που είσαι η παρέα μας και βλέπεις τον μεγάλο πάω. Και παίρνεις τηλέφωνο. Καλά, θα κάναμε δύο-τρεις ερωτήσεις. Ναι. Πώς βλέπετε, κύριε Γεωργίου, το ΠΑΟΚ θα βγει πρωταθλητής? Ο ΠΑΟΚ πρέπει να φοβάται τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Έχει καλά τώρα, εντάξει. Αυτά μας τα είπαν κι άλλοι. Ο Γεωργίου όλο το καλοκαίρι φώναζε, έσκουζε ότι το πρωτάθλημα να το πάρει η ΑΕΚ, να ξέρετε. Καλά, και να μας πει για το φίλο του το Θωμά, ο Γεωργίου. Γιατί είπε, μόνος του είπε, ο Θωμάς μου τα λέει τα νέα. Και είναι φίλος μου. Ο Θωμάς, ναι. Όχι ο Θωμάς, το Θωμάς σε σπίτι. Ο άλλος το Θωμάς. Λοιπόν, έτσι. Όχι ο Θωμάς Μαύρος. Φωνάξτε την Πέμπτη και τη Δευτέρα. Γιατί δεν θα είμαι εδώ. Ναι. Κατεβαίνω εδώ τις κολυκάρες μου. Θα τα αποστηθήσω και θα στα ξαναπώ όλα όταν έρθεις. Είμαστε σύμφωνοι. Ναι, ναι. Και βάλουμε στο 4 δεκά και τα εισιτήρια δώστε. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστώ. Γεια, τα λέμε από εβδομάδα. Γεια. Τα εισιτήρια είναι μόνο μέσα από το μήνυμα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Είναι 5 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα είναι αυτό το μάτς. Μετά την 28η, έτσι, τη Δευτέρα. Καλημέρα σας και κρέατε ενός μήνα μέσα από τα μηνύματα και από τα τηλέφωνα. Από το Κροπολίο Μιχάλης. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Good the child. Για πες. Σκεπτικό σε βλέπω. Έλα, τι έγινε, Ρωμάριο. Ρωμάριο! Έλα, αγοράκι μου! Πού είσαι, Ρωμάριο! Εντάξει, είμαστε εκτός εμβέλειας, γι' αυτό δεν σε ακούμε. Αγόρι τώρα είμαι εδώ, Θεσσαλονίκη. Πολύ χαίρομαι. Δεν έφυγε ακόμα και... Μπράβο, αδερφέ μου, μπράβο. Όλα καλά! Ναι. Για πες. Όλα καλά, Κωστή, δώσα το Θεό, η ομαδάρα μας προχωράει ακάθεκτη, ψαρώνει τα πάντα. Έτσι. Ψαρώνει και ψαρώνει. Ψαρώνει τους πάντες και ψαρώνει τους πάντες. Ναι. 3.68 για να μην το ξεχάσουμε και όποιος άνεργος έρθει, άμα κερδίσω εγώ, ας πούμε, ας πάρει. Θύμησε μου λίγο μικρό όνομα. Σε έναν άνεργο. Θύμησε μου λίγο το μικρό σου όνομα. Αναστάσιος. Αναστάσιος δηλαδή. Ωραία. Ναι. Για πες, τι άλλο θες να πεις. Είμαι γείτονας του Πρίγιοβης στο Παστελόριζο. Το είπα. Α, εσύ το είπες. Στον Νίκο το άκουσα, εκεί το είπες, έτσι. Ναι, καλό, Μπράβο. Φανταστικό, φίλε. Πεθαίνω για τέτοιο. Να ξέρεις. Ναι, το είπα, ναι. Λέω από το νησί Παστελόριζο και τέτοια. δεν ξέρω να ανεβάσω ένα νησί με τη φωτογραφία δίπλα του Πρίγιοβιτς και να γράψω πάνω ο τόπος καταγωγής του Πρίγιοβιτς. Παστελόριζο, βεβαίως. Δεν ξέρω με τα κομπιούτερ να τα κάνω. Δεν το ξέρεις. Τι να κάνουμε, εντάξει. Δεν πειράζει. Και που το σκέφτηκες όμως. Είναι πολύ ωραίο, φίλε. Είναι πολύ ωραίο. Είναι καταγωγή Παστελόριζο. Τύπος, κανονικά. Όλοι γελούσαν, λέει, με παίρνουν οι φίλοι μου. Πολύ πετυχημένο. Ξεκάθαρα. Εγώ έλεγα σχολή Παστέλ, αλλά το δικό σου είναι πιο ωραίο ακόμα το Παστελόριζο. Είπα αγαπημένο του γλυκό ο μπαμπάς. Έτσι.
Αυτά που λες. Όλοι το έχουν καταλάβει ότι, ότι ο Σαββίδης, άμα τυχόν και βγει η ομάδα Champions League, θα πάρει άστο, ακόμα καλύτερους παίκτες και άστο. Μόνο με την ιδέα τρέμουν. Άστο, άστο. Φίλε, μόνο με την ιδέα τρέμουν. Η έννοια τους, θυμάσαι πέρσι που βγήκε ο Μπαρμπασάβας ο γραφικός και είπε, να ξέρετε, το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν θα γαμπίμπιπ εγώ, δεν μπορώ να γαμπίμπιπ. Να ξέρετε όμως ότι αυτοί δεν θα το πάρουν. Δηλαδή, ότι θα, μεταξύ μας θα τα κανονίσουμε, θα στήσουμε ένα ωραίο σχέδιο να κλέψουμε το πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ. Ας το πάρει ο άσπονδος εχθρός του που είναι η ΑΕΚ. Καταλάβατε. Λοιπόν, ναι. Γι' αυτό και φέτος είμαστε 1000% ψηλιασμένοι. Ρωμάριο, όχι απλά υποψιασμένοι. Θα κοιτάμε και τη σκιά μας, αδερφέ. Δεν θα τους το επιτρέψουμε αυτό που κάναμε. Αν βήξουμε, Κωστή, άμα βήξουμε αυτοί πάλι θα μας βάλουν μείον. Ναι, 100%. Ούτε να βήξουμε δεν πρέπει. 100%. Όποιος κάνει το παραμικρό... Να ακολουθάει την ομάδα, ακριβώς, μπορεί, αυτό. Αλλά, κοίταξε, εάν μας κάνουν τέτοια προπαγάνδα που λένε για επεισόδια μέσα στον Ατρόμητο με κασκόλ του ΠΑΟΚ, να σας κάνουμε και εμείς το ίδιο. Οφθαλμού αντί οφθαλμού. Ποιο είναι δηλαδή. Τι να πω. Αν μας συγκάνουν τέτοια μαγιά θα τους κάνουμε και εμείς. Να ξέρετε θα πάνε, θα πάνε σε δόλια μέσα. Το λέμε σήμερα. Σήμερα που ο μήνας έχει 23 Οκτωβρίου. Δεν μπορούν την ομάδα αγωνιστικά. Χωρίς να παίζω μπάλα όπως έπαιζα πέρσι. Χωρίς να έχω πιάσει το πικ της απόδοσης. Εγώ λέω είμαστε ακόμα στο 6,5 με 7 Ρωμάριο. Χωρίς να έχουμε φτάσει στο 10. Ναι. Κερδίζουμε όπου πάμε. Όπου πάμε, γιατί έχουμε ποιότητα, και έχουμε κλάση. Για να μην... Με ήττα, έτσι. Κωστή, ναι. Και ένα τελευταίο για να μην το ξεχάσω. Για τους φίλους μου, τους Αριανούς, γιατί έχω πολλούς φίλους και κάνουμε καζούρα, με κάνουν, έτσι είναι. Κάνω. Έτσι είναι αυτό. Μόνο με την ιδέα που, εντάξει, θα παίξουν και για τον εαυτό τους, αλλά μόνο την ιδέα που θα έχουν πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ότι θα παίζουν και για μένα, θα τρελαίνονται. Μα εδώ τώρα αυτό είναι. Τι κάνω. Φιλιά, φιλιά. Τι κάνω, λέει ο Άρης. Παίζω για την ιστορία μου. Τώρα έρχομαι. Παίζω για την ιστορία μου. Δηλαδή κερδίζω άκιο Ολυμπιακό. Αλλά βοηθάω τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, εμείς θα νικήσουμε αυτούς με τους οποίους θα παλέψετε για να βγείτε Ευρώπη. Να ξέρετε. Θα το κάνουμε εμείς. Κερδίζω και βοηθάω τον ΠΑΟΚ. Ή χάνω και θα μου πούνε ορίστε. Με τον ΠΑΟΚ σκύλιασες. Και τώρα οι άλλοι περάσαν αέρας. Μεγάλο δίλημα είναι αυτό. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το, ναι. Έλα, αγόρι μου. Εγώ πιστεύω σε αυτό που λες το τελευταίο για τον Άρη, ότι η ξεφτύλα του θα είναι μεγάλη. Τόσο μεγάλη, όσο και τα μούτρα τους μετά, τα χάλια μούτρα τους μετά τον αγώνα. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιδα, ναι. Θα πάνε, θα χτυπήσουν το παιχνίδι, χτυπήσαν το παιχνίδι στα ίσια, κλωτσιά έπεφτε σύννεφο. Ξαναλέω, έτσι, αυτό είναι πάνε, αυτό, και... γι' αυτό δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Γι' αυτό. Όχι φυσικά, δεν περίμενα, καλά κάνανε. Όχι, δεν περίμενα soft αντίδραση, βεβαίως. Όμως θέλω να δω πώς θα παίξει ο Άρης στα μάτς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ειδικά με τους δύο συγκεκριμένους. Περιμένω να δω. Περιμένω. Με τα μάτια ανοιχτά. Να μην πω κάτι άλλο. Okay. Θα το δούμε. Με τα μάτια ανοιχτά. Παρακαλώ περάστε. Κάθε χρόνο το πω. Όχι, έχω και εγώ, εγώ φίλους Αριανούς και το συζητούσαμε χθες. Έτσι, με τον Περιπτερά, στη γειτονιά μου. Το ίδιο πράγμα. Όχι, λέει, θα δεις. Βεβαίως, να σε δω. Τι θα δεν κάνω, θα λέει. Δεις τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Δεν θα δεις τίποτα γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο κομπλεξικοί όσο δεν παίρνει άλλο και θα κάνουν. Θα είναι, παρακαλώ περάστε. Δηλαδή... Εγώ θα βγω και θα πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εγώ προσωπικά ρε παιδί μου, σαν εκπομπή. Ένα πολύ ναι. μεγάλο μπράβο στον Άρη, θα βγάλω καπέλο. Αν στα δύο μάτς. Αν στα δύο μάτς με Ολυμπιακό και στα δύο μάτς με ΑΕΚ, αν σε αυτά τα δύο μάτς πάρει έστω και έναν πόντο. Θα βγω να πω μπράβο. Μπράβο και συγχαρητήρια. Να ξέρεις. Αυτό θα βγάλω καπέλο. Μα δεν, οι άνθρωποι είναι λίγοι. Είναι, δε, θα δεχτούν να μην βγουν Ευρώπη, όπως το είπες και εσύ, γιατί εμείς θα τους κερδίσουμε αυτούς, όπως και να έχει την ΑΕΚ μέσα έξω και τον... Μα, ναι, τον ήδη το κάναμε εμείς. Ήδη το κάναμε. Ωραία.
Εμεί θα κερδίσουμε και, και έξω την ΑΕΚ και μέσα τον Ολυμπιακό, όπω και την ΑΕΚ. Τέλο δεύτερο γύρο. Αυτό τώρα αυτή η κουβέντα γίνεται τώρα στα πόνερα του μάτς της Κυριακής. Εμεί πρέπει να κοιτάξουμε, να κερδίζουμε όποιον αντίπαλο έχουμε, το τι θα κάνουν οι άλλοι. Έτσι, είναι μια κουβέντα δευτερεύουσα. Είναι έτσι για να γίνεται χαβάς. Αυτοί μπήκαν στη διαδικασία να μπουν και δεν είναι κακό αυτό, γιατί αυτό το διαβάσαμε σε προφίλ ανθρώπου, όχι σε κάποιον άσχετο. Εντάξει, okay. Έτσι, που λέει τι κάνω τώρα. Κατανοητό. Τι κάνω τώρα, κατανοητό. Το κερδίζω ή χάνω. Κατανοητό. Μα είχα αυτή την κουβέντα χθες με έναν πατέρα αριανό στον Παιδότοπο. Είχα αυτή την κουβέντα. Ο οποίος μου λέει, σ' ακούω αυτά, οκ, okay, ξέρω λέει τι πρεσβεύεις, εντάξει. Λοιπόν, θα δεις λέει τι θα κάνουμε. Λέω, οκ, okay, να δω. Πραγματικά, θα δω. Θα δω. Μα του είπα, έχεις κάνει μια καλή ομάδα, το είπαμε και αυτό. Αξιόμαχο σύνολο, έχεις καλές μονάδες μέσα, περιμένω. Εγώ του είπα, όπως το λέω και στον αέρα, έτσι. Και το εννοώ. Σε αυτά τα δύο μάτς με Άκη Ολυμπιακό, μέσα έξω, αν κόψει ο Άρης έστω και έναν βαθμό, θα βγω να τους παραδεχτώ. Έτσι, έτσι. Όχι έναν βαθμό, δύο θα κόψει άμα φέρει ισοπαλία. Έτσι λέω τώρα. Δύο ισοπαλίες, ναι. Αν φέρει δύο ισοπαλίες μέσα στην έδρα του Άρης, εμείς θα είμαστε ευτυχείς. Βεβαίως, ξαναλέω, θα βγω να τους παραδεχτώ. Θα βγω να τους παραδεχτώ. Έγινε, Άγγελε, σε χαιρετώ. Φιλιά, φιλιά, ζούμου σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω να πάρουμε δύο γραμμές ακόμα γιατί δεν κάναμε διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα. Λοιπόν, θέλω να πω για το Γεωργίου κάτι. Ναι. Που η ερώτηση, η μία ήταν καλή που είπε ο Γιώργος. Να πω κάτι άλλο που είπε. Ναι. Και πρέπει να επέμβει κάποτε και ο εισαγγελέας. Ναι. Πέρσι ήταν ο Μπαρμπασάβας που είπε πάντως το ΠΑΟΚ δεν θα το πάρει το ποτάμι. Ναι, ναι. Προφανώς medium δεν ήταν, κάτι ήξερε. Ναι. Ναι. Φέτος τον λένε το Γεωργίου ότι όπως δείχνουν τα πράγματα ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Και λέει, το Μελισσανίδη το ρωτήσατε, ξέρεις κάτι κύριε Γεωργίου. Ναι. Ξέρεις κάτι, ναι. Υπάρχει εισαγγελέα σε αυτή τη χώρα. Βέβαια. Κάλεσε το να σου πει. Ο φίλος ο Θωμάς Μητρόπουλος. Ο φίλος, γιατί το έχει πει. Γιατί το έχει πει. Ο φίλος ο Θωμάς Μητρόπουλος ξέρει κάτι. Ετοιμάζεται πάλι κάτι, πες μας. Αυτό. Έξε. Απλά πράγματα. Λες κάτι, θα το πληρώνεις. Δεν μπορεί να λες και να, όχι. Εμείς την παραμικρή κουβέντα που λέμε, την παραμικρή κουβέντα που λέμε, αμέσως μας περιμένουν στη γωνία. Άρα λοιπόν... Ναι. Λοιπόν και αυτός ο χετός που υπάρχει στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει πουθενά δηλαδή. Δεν οποιοςδήποτε άλλος να κέρδιζε ή να πήγαινε έτσι, θα ήταν μια Κυριακή απόγευμα, ένα Σαββάτο βράδυ, μια χαρά, λύσα, όλα καλά. Λύσα κακιά. Λύσα κακιά. Λοιπόν, γι' αυτό όπως είμαστε έτσι μια οικογένεια που ξεκινάει από την ΚΑΠΑ 10 μπορώ να σου πω και φτάνει στη μεγάλη ομάδα, έτσι θα είμαστε μέχρι το τέλος. Ό,τι πάρουμε. Ναι, έτσι. Λοιπόν, έτσι θα πάει. Την αγάπη μου, 4,85 για τις κληρώσεις. Γεια σου Παναγιώτη, ζούμου σου αδερφέ. Το και λέμε παιδιά, συνέχεια. Τα παγάκια υπάρχουν στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Όποιος θέλει. Έχω το franchise, να ξέρετε. Μπαίνουμε και μέσα στο ψυγείο όπως ο Βέγκος. Έτοιμο, δεν χρειάζεται να φέρετε με αυτό για να τα βάλετε. Μπαίνουμε στην κατάψυξη όπως ο Βέγκος. Και χωρίς κασκόλ και τέτοια. Μέσα στην κατάψυξη, το ντουλάπι. Φιλιά, φιλιά, γεια σου Παναγιώτη. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Δεν κάναμε διάλειμμα, θα γυρίσουμε. Ναι. Έφυγε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ξαναλέω για ένα τέταρτο ακόμα. Μου στέλνετε μήνυμα. FM και ενώ το μήνυμα στο 54526 για 5 εισιτήρια και έχετε πάρα πολλές πιθανότητες. 5 εισιτήρια για το μάτς της Δευτέρας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και μία σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το Κροπολίο Μιχάλη στον Εύωσμο. Επιστρέφουμε, θυμίζουμε, ΠΑΟΚ ΟΤΟ 211-93 και 5 πεντάρια. Εκεί ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας, τη μοτοσυκλέτα σας. Συνεργασία του επίσημου ΠΑΟΚ με την υποστήριξη Insurance Brokers. Ένα deal, μια συμφωνία να ανακουφίσει τον απλό ΠΑΟΚτσι από το βάρος, το μεγάλο βάρος, το οικονομικό, μιας ακριβής ασφάλειας αυτοκινήτου. 140 έδινα στην προηγούμενη, 105 δίνω τώρα. Έχει μια διαφορά, είναι σημαντικό. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, αρτοζαχροπλαστία Νικολαίδης, εκεί θα βρείτε για το Αγίου Δημητρίου κεράσματα, τα πάντα όλα και εννοείται κορυφαίο εστιατόριο στην πόλη, Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι,
εκεί τα κορυφαία πιάτα, κορυφαία κρατικά 705-750 σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Το γκρέμισε και το ξανάφτιαξε το μαγαζί. Τζαμαρία, φώτα, υπέροχα, πεντακάθαρα όλα. Και βέβαια οι τιμές μείναν ίδιες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αυτές είναι οι πρώτες εκτελέσεις. Έτσι πάμε. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Η εκπομπή το απογευματάκι ανεβαίνει η κονσέρβα. Δεν παθαίνετε σκορβούτο. Είναι επανάλα. Είμαστε καλύτεροι στην επανάληψη που μου έγραψε πρωί-πρωί και η Μαρία Βου με τις ωραίες αναρτήσεις της. Έχουμε να πούμε ότι κληρώνουμε για τα 6-7 λεπτά που απομένουν, το δεκάλεπτο μάλλον, κληρώνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Βάζελος τη Δευτέρα. Θα παίξουν όλοι και θα πάμε μετά να παίξουμε εμείς Δευτέρα. Μην ξεχνάτε, αύριο το βράδυ, 6 ώρα, όλοι είμαστε στο παλατάκι να σμπρώξουμε την ομάδα βόλεϊ. Γιατί αντιμετωπίζει έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Στην ουσία είναι η Εθνική Τουρκίας αυτή η ομάδα με τα περίεργα τα αρχικά. Είμαστε όλοι εκεί. Το μπάσκετ σήμερα δοκιμάζεται σε ένα δύσκολο παιχνίδι με την Χολόν στο Ισραήλ. Θα κοιτάξει να ρεφάρει η ομάδα. Στις 8 παρατέταρτο είναι αυτό το παιχνίδι. Αύριο στο βόλεϊ πρέπει να είμαστε όλοι εκεί στο παλατάκι. 6 ώρα. Την ομάδα αυτή που μας έδωσε τόσο τεράστιες χαρές, που μας έκανε τόσο περήφανους σε δύσκολες εποχές. Μας τόνωσε το αίσθημα για την αγάπη, για το σύλλογο, με double, με παλικαρίσια πρωταθλήματα. Αυτή την ομάδα δεν πρέπει να την αφήνουμε μόνη της, ούτε να περιμένουμε να έρθει τελευταία στιγμή για να πάμε στον τελευταίο τελικό με τον Ολυμπιακό ή με οποιοδήποτε άλλο. Άρα είμαστε εκεί αύριο, αντιμετωπίζοντας αυτή την τουρκική ομάδα από την Κωνσταντινούπολη που είναι πάρα πολύ δυνατή. Εννοείται την Πέμπτη με τη Βίντι αγώνας κομβικός για τη συνέχεια, εφόσον θέλουμε να προκριθούμε και για να έχει αντίκρισμα, να πιάσει τόπο το διπλό με την Πάτε Μπορίσοφ. Πάμε στις γραμμές τελευταίες να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς το ναι. Χρήστος. Γεια σου ρε. Γεια σου ρε Χριστάρα. Γεια σου ρε Χριστάρα. Έχεις να μ' ακούσεις μέρες, αλλά λόγω δουλειάς δεν είχα χρόνο να σε πάρω. Δεν πειράζει. Ας έχετε δουλειά. 31. Και ας μην μπορείτε και να πάρετε τηλέφωνο. Το λέω συνέχεια. Ας έχετε δουλειά και ας μην μπορείτε να πάρετε. Ας ακούτε απλά. Ναι, έτσι. Αυτό με διαφέρει. 7.31 χώσαμε και εμένα καταρχήν. Σε έβαλα ήδη. Με έβαλες, μπράβο, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στο κουμπάρο μου, στο Βαγγέλιο, το Πλαγιάρι, τα κλασικά, να δώσω. Έτσι, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, σε σένα. Την Ακαδημία που με τίμησε με το βραβείο Όσκαρ, το σκηνοθέτη, την παραγωγή. Αγόρι μου, ναι. Ωραίος φίλε. Η εβδομάδα πες... ξεκίνησε πολύ καλά. Ναι, εντάξει, είμαι και εγώ χαρούμενος φυσικά που κερδίσαμε, άσχετα που δεν παίξαμε καλά. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Έτσι. Εντάξει, δεν ήταν μια εμφάνιση αντάξια του ονόματος του ΠΑΟΚ για μένα, αλλά έστω και έτσι κερδίσαμε. Ακόμα, έστω και με αυτή τη μέτρια εμφάνιση. Ακόμα συνολικά δεν έχουμε πιάσει την απόδοση. Το 40%. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι το 55-60. Βαριά. Σε κάποια μάτς μόνο κάναμε αυτό που μπορούμε. Ναι. Φαντάσου λοιπόν η ομάδα πώς έχει χτίσει τέτοιο μέταλλο που αρνείται να χάσει. Ακούω από κάποιους, είστε τυχεροί. Τυχερός είναι αυτός που βάζει το... με το δυνατό. Σε παρακαλώ, τι τυχερός. Δηλαδή, τυχερός είναι ο Πασχαλάκης που απλώνει το πόδι του και το αποκρούει. Ναι. Τυχερός είναι ο Πρίγιοβιτς που γέρνει το κορμί του. Ή ο Άρντα που δεν τους βλέπει και τους περνάει σαν σταματημένους. Τυχερός, τι τυχερός. Okay. Μια πολύ φτηνή δικαιολογία, ας πούμε, για σε παρακαλώ, ρε φίλε. Να δικαιολογήσουν την ήττα. Σε παρακαλώ. Αν κερδίζαν, τι θα λέγανε δηλαδή. Ότι αυτοί ήταν τυχεροί. Μας κερδίσαν εμάς. Πάει αντίστροφα. Βάλε το πέναλτι. Και έχεις ελπίδες. Δεν το βάζεις. Φταίω εγώ. Έχω... παίζει και Πανέγκα έχει... τώρα. Τρομάρα του. Σε παρακαλώ. Έχω τον κορυφαίο τερματοφύλακα στην Ελλάδα. Εντάξει. Και προσοχή για το μάτς της Δευτέρας, θέλω να πω, με το Παναθηναϊκό. Έχουμε μέρες. Είναι πολύ πονηρό παιχνίδι. Έχουμε μέρες να φτάσουμε μέρες μέχρι εκεί. Επειδή ακούω συνέχεια τα μωρά και τα μωρά. Καταρχήν, 2-3 παίχτες είναι που είναι 19 και 20. Οι υπόλοιποι, ούτε ο Κουρμπέλης είναι μωρό. Έτσι, έχει, ούτε λοιπόν, Κολοβέτσιος. Δεν υποτιμούμε κανέναν. Ο Πρίγιοβιτς το είπε χθες. Τα ντέρμπι με τους μεγάλους αντιπάλους, έτσι, μπορεί να μην έκαναν μεταγραφές, μπορεί οτιδήποτε. Δεν πάμε να πάρουμε κανένα μάτς μόνο με τη φανέλα μας. Απλά και αργούμε μέχρι τότε. Δεν παίρνεις κανένα παιχνίδι. Έτσι. Αργούμε μέχρι τότε, Χρήστο μου. Έτσι, αυτά θα τα πούμε αύριο για το βόλιο, όπως είπες και εσύ, όσοι μπορούμε αύριο να πάμε. Πάλι θα πούμε για το και βόλιο. Και την Πέμπτη με τη Βίτη. Έτσι, έχουμε αυτά πρώτα. Από την Παρασκευή και μετά θα πούμε φυσικά και τη Δευτέρα το πρωί θα πούμε για το μάτς με το Βάζελο, γιατί είναι πάρα πολύ πονηρό το παιχνίδι. Αυτό είπα και εγώ. Έτσι, είναι πάρα πολύ πονηρό. Πάρα πολύ. Γιατί είναι η μουλοχτή μια ζωή ομάδα. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν υποτιμούμε κανέναν.
Έτσι ακριβώς. Ξεκάθαρο. Έγινε, Χριστάρα μου. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Πάει. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Βαρύτονος. Βάζεις που βάζεις τώρα. Ναι. Άλλα και κουβάδες με... Κουβάδες. Φίλε, παγώ. Πρέπει να κάνω μία συνεργασία, πραγματικά. Και να πω, παγάκια σακούλια. Ρίχτε, ρε, ρίχτε. Ρίχτε, ρε, ρίχτε. 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 Δεν πέφτει με τίποτα η ψυχολογία, να ξέρετε. Περπατάμε στον δρόμο, μας κοιτάνε. Άντε, οι γυναίκες θα μας κοιτάνε. Καλά, μας κοιτάνε, είχα τη Δήμητρη μου σακαλίδες. Βρώμα είναι. Ρε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε μπρούμητα. Με τίποτα. Έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι είναι. Τη Δευτέρα, παιδιά, προσοχή. Έχουμε, γιατί... έχουμε μέχρι εκεί. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Εννοείται. Έχει και μετά τις δηλώσεις για Γιαννακόπουλου. Εντάξει. Και βγήκε και χθες πάλι, έκανε δηλώσεις. Κοίταξε, ο Γιαννακόπουλος είναι αντίπαλος με τον Αλαφούζο. Δεν είναι στο ίδιο στρατόπεδο, αλλά αφήστε με εμένα να είμαι λίγο περίεργος σε αυτό το θέμα. Μέχρι τώρα, στις δύο περιπτώσεις που είχα πει, δικαιώθηκα στο τέλος από τη στάση αυτών που υποτίθεται ότι είναι φίλοι μας. Καμία σημασία και καμία συμμαχία δεν θέλω. Καμία. Ναι, έτσι λέω εγώ, ρε παιδιά. Δεν έχω ανάγκη. Ακόμα και να μην είναι ούτε υπέρ μας ούτε κατά μας, το θέμα είναι ότι δεν έχω θέμα. Μόνο με τις δηλώσεις θα βρουν πάτημα. Να σου πω κάτι. Εκτίμησα την εποχή που τον είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια και τον έσκιζαν τον Ιβάν, που τον παρουσίαζαν σαν μίασμα, σαν τον μεγαλύτερο εγκληματία, σαν τον ιδεχθή, σαν τον απεχθή εγκληματία. Φωνιά πέρσι, ο μόνος που είχε τα κάκαλα να βγει και να πει, ρε παιδιά, μια στιγμή λίγο. Ήταν ο μικρός ο Γιαννακόπουλος. Ξεκάθαρα, το λέμε. Ναι. Άλλο αυτό όμως, άλλο ξαφνικά, φίλος, σύμμαχος, ναι κτλ. Δεν υπάρχει. Εντάξει, τώρα στα μηνύματα με τον μικρό Σαββίδη κτλ. Οκ, ανταπέδωσαν φιλοφρονήσεις. Μέχρι εκεί, εγώ λέω. Μέχρι εκεί. Απλά θέλει πολύ προσοχή. Παντού γιατί οι μικροί θα μας βγουν μεγάλοι μετά. Φυσικά. Φυσικά. Θα έρθουν εδώ να τρέξουν. Έχουν μηδέν άγχος. Δεν τους πει κανένας γιατί χάσατε. Εννοείς. Από το μεγάλο ΠΑΟΚ, τα πιτσιρίκια, όσοι είναι πιτσιρίκια. Άρα πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι. Απλά έχουμε άλλα πριν από αυτό το παιχνίδι. Θα τα πούμε Παρασκευή και Δευτέρα για το ματς με αυτούς. Που τους χρωστάμε και πολλά πράγματα από το παρελθόν. Έτσι. 8.50 βάλαμε και στην κλήρωση. Θύμισε μου λίγο όνομα. Γιάννης. Έγινε, φίλε μου. Να είσαι καλά. Έγινε. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Πάμε. Τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Ντομπρογιούτρο! Έλα, έλα, καλό το παιδί, ζουμουσού, ζουμουσού, Γκόραν! Ζουμουσού, αδέρφια μου, ζουμουσού. Λοιπόν, επειδή είμαστε οικογένεια πραγματικά και μας θεωρώ οικογένεια, πήρα να μοιραστώ μαζί σας, με όλους σας, και να πω χρόνια πολλά στο καμάρι μου το μικρό που σήμερα γιορτάζει ο Ιάκωβος. Α, είναι Ιακώβου σήμερα! Είναι του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου, και είμαι διπλά χαρούμενος, διότι σήμερα, εκτός ότι γιορτάζει το παιδί μου, έγινε και η ανακομιδή των λειψάνων του πνευματικού μας, του Πάτερ Ιάκωβου που κοιμήθηκε, που είναι η αιτία που πήρε και το όνομά του μικρός. Μπράβο. Και είχαμε μνημόσυνο, δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο χαρά νιώθω. Μπράβο, χαίρομαι που πήρες να μας το πεις. Ναι, πραγματικά, γι' αυτό, επειδή θεωρώ ότι είμαστε οικογένεια, παιδιά, γι' αυτό και πήρα να το πω, συγχωρέστε με. Είναι μεγάλη χαρά και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, τίποτα άλλο, βάλεμε στην κλήρωση 9-15, τα δίνεις φυσικά, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Έγινε αποστολή. Τίποτα, περιμένουμε τα ζούμου σου από την ομάδα μας. Αυτά. Και μόνο ενωμένοι, αδέρφια, μόνο ενωμένοι και αγαπημένοι. Έτσι. Και θα νικάμε παντού, σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Όπως και το στη λες. Ζωή την ίδια και στα προσωπικά μας και στα, σε όλα, στα πάντα, σε πάντα όλα. Με αγάπη και ενότητα. Και εντιμότητα, πολεμάς. Φίλε. Δεν βλάψαμε κανέναν. Τους πάντες πολεμάς έτσι. Μπορεί να ταλαιπωρούμαστε, αλλά δεν θελήσαμε τίποτα που να είναι κλεμμένο. Δεν πειράζει. Δεν θελήσαμε τίποτα. Έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Γι' αυτό προχωράμε έτσι φέτος. Γιατί συσπηρωθήκαμε όσο ποτέ με αυτό που έκαναν πέρσι. Έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό το πράγμα να πας. Να πας που λένε ακριβώς. Με το σταυρό στο χέρι και να νικάς. Ακριβώς. Να στο αναγνωρίζουν όλοι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Γεια σου αγόρι μου, να χαίρεσαι τον παλικάρι σου. Ευχαριστώ οικογένειά μου, ευχαριστώ αδέρφια, μόνο ενωμένοι. Φιλιά, μόνο ενωμένοι. Λοιπόν, yeah. Αναστασία μου, από το 1 μέχρι το 59, όχι ψέματα,
μέχρι το 62. Δώσε μου μπαμ μπαμ 5 νούμερα. 2, 7, 13, 20, 25. Ωραία. 2, 7, 13, 20, 25. Και ένα ακόμα για να δώσω και τα κρέατα. Ωραία. Άνοιξε λίγο. Και μόνο που σε λένε, Κώστα! Έτσι ρε φίλε. Τι ήθος! Έχει γραφτεί τραγούδι για μας. Και μόνο που σε λένε, Κώστα, δώστα μου όλα, δώστα. Πόσο ήθος, πόσο ήθος! Εισιτήρια. Λεωνίδας Κορονίδης. Αγγελόπουλος Κώστας. Ρούντι Γιώτα. Δουλγερίδης Βασίλης. Και ένα που δεν έχει όνομα, σε 122 το νούμερο. Βάλαμε για τα εισιτήρια, Κωστή, δεν έχεις όνομα, αδερφέ. Ας σε πάρουμε τηλέφωνο. Πάμε για το τσιτσί. Τα κρέατα πηγαίνουν στο Φώτη Φιλαργυρόπουλος. Όχι ρε φίλε, ωραίο επίθετο. Ωραίο επίθετο, Φιλαργυρόπουλος. Λοιπόν, Φώτη Φιλαργυρόπουλε, κερδίζει τα κρέατα. Θέλω να μάθω το παρασκήνιο από το επίθετο. Έτσι. Έχω έναν ακροατή που τον λένε Δημήτρη Άπλα. Έτσι, δηλαδή νομίζω μπορεί να γίνει Σπαταλόπουλος, αυτά Τσιγκουνίδης. Πεθαίνω για τέτοια επίθετα, να ξέρετε. Έτσι, και εμένα το επίθετο μου δεν είναι φυσιολογικό. Έπρεπε να γίνω κανονικά κομμωτής. Να χτενίζω τον κόσμο. Ξεκάθαρα. Στο στρατό, βέβαια, όταν μου λέγανε Τσατσαρός, τι επίθετο είναι αυτό, και έλεγα θέλω να είμαι πάντα στην τρίχα, δύο μέρες κράτηση. Δεν εκτιμούν το χιούμορ. Φεύγω. Πάω κότο. 2, 11, 93 και 5 τάλιρα. Θα το λέω μέχρι να πάρετε τηλέφωνο να ενημερωθείτε. Σας συμφέρει. Συνεργασία με την υποστήριξη Insurance Brokers. Πάρτε τηλέφωνο, μπείτε στο paokoto.gr, ενημερωθείτε. Επίσης, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο. Όποιος δεν πήγε να φάει τσιτσί εκεί, χάνει. Χάνει. Υπέροχα εδέσματα. Λαχταριστά, πεντακάθαρα, 705-750 τη Λιβεριά. Ευχαριστώ την Αναστασία που ήταν και σήμερα σούξου μουξου πάνω από την κονσόλα. Κονσολιέρη, σα στάθηκε αγέροχη πάνω στην γόνδολα, πάνω στην κονσόλα και μα πήγε. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο, έρχονται τα παιδιά. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, 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 bye.